Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Επιστρέφουμε στο θέμα της Τετάρτης. Ένα θέμα που και εσείς τηλεθεατές που το παρακολουθήσατε και εμείς εδώ που το βιώσαμε ζωντανά, μας άγγιξε, μας συγκίνησε. Όσοι παρακολουθήσατε την Τετάρτη γνωρίζετε ήδη για ποια υπόθεση μιλάμε. Όσοι βεβαίως μας παρακολουθείτε σήμερα για πρώτη φορά, θα σας θυμίσω ότι πρόκειται για το δράμα μιας οικογένειας με 5 παιδιά, που ξαφνικά μένουν ορφανά όταν η μητέρα σωριάζεται και χάνεται από τη ζωή, από τα σκάγια της καραμπίνας του πατέρα των παιδιών, του πατέρα της οικογένειας. Τώρα, την Τετάρτη φιλοξενήσαμε κοντά μας και σήμερα επίσης έχουμε την οικογένεια με τη γιαγιά που ανέλαβε αφού χάθηκε η μητέρα και ο πατέρας καταδικάστηκε και μπήκε στη φυλακή με ισόβια κάθεξη και έζησε εκεί 10 χρόνια. Ανέλαβε και τα 5 παιδιά, η κυρία Βαγγελιό, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Και σήμερα που είστε κοντά μας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αναλάβατε να μεγαλώσετε τα 5 παιδιά. Και δίπλα σας, κοντά μας, έχουμε και τη μικρή τη Βαγγελιό, που είναι το νούμερο 3 στην οικογένεια. Να. Και το Σπύρο, το νούμερο 2. Τώρα, η Βιργινία επίσης Καμπόλη είναι κοντά μας, η νέα γυναίκα του πατέρα των παιδιών, του ανθρώπου που στέρισε τη ζωή στη μάνα τους. Ο πατέρας την Τετάρτη ήταν μαζί μας συνεχώς στο τηλέφωνο. Δεν άφησε ούτε λεπτό να μην είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Σήμερα όμως, όπως και ο ίδιος λέει, του είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Διότι η αλήθεια είναι ότι αφενός όλοι οι τηλεθεατές βρέθηκαν κοντά σας, σας αγκάλιασαν, προσφέρθηκαν, είχαμε πάρα πολλές προσφορές, από τις μεγαλύτερες μέχρι τις μικρότερες, από σπίτι για να μείνετε, μέχρι κάθε είδους οικονομική και άλλη βοήθεια. Όμως, μέσα στα πολλά τηλέφωνα που δεχθήκαμε, και επειδή αφού τελείωσε η εκπομπή, αξιολογήσαμε όλα τα τηλεφωνήματα, είδαμε ότι υπήρχαν αρκετά αντικρουόμενες απόψεις και γνώμες των ανθρώπων που γνωρίζουν περισσότερο και που μένουν εκεί, στην περιοχή που ζείτε εσείς. Είπανε και πράγματα για πρόσφατα γεγονότα που τα παιδιά όχι απέκρυψαν γιατί είχαν στόχο, αλλά γιατί ίσως δεν είναι και εύκολο να λέμε όλη την αλήθεια και πώς είναι, ποια είναι η πραγματική εικόνα. Ευαγγελιό. Πώς τίποτα έτσι είναι. Ξέρεις εσύ, Ευαγγελιό, τι λέω, ε. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες, αγάπη μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά για να ξεδιπλώσουμε την αλήθεια της ψυχής μας, για να μπορείτε όλο και πιο εύκολα, γιατί δεν είναι μόνο οικονομική βοήθεια, είναι ότι πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν μέσα μας για να νιώθουμε καλά και να προχωράμε και να συνεχίζουμε. Τώρα, να πω καλησπέρα σε όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά αυτή την υπόθεση της οικογένειας που τόσο πολύ έτσι συγκλώνησε, συγκίνησε όλους. Θα έλεγα να αρχίσω από την κυρία Σβουρδάκο, που είναι εγκληματολόγος, την κυρία Παυλέα, δικηγόρος. Μιχάλη μου, εσύ ήσουν κοντά μας και την Τετάρτη. Λοιπόν, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο οποίος τοποθετήθηκε και σήμερα βεβαίως έχει αρκετά καινούργια στοιχεία και θέλει μάλλον να μιλήσει. Η αλήθεια είναι ότι πολλά γίνανε κατανοητά σε μένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από 2-3 πράγματα που είχε πει ο πατέρας και θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Βεβαίως. Κυρία Βασιλείου, ψυχολόγος. Καλησπέρα. Είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τα παιδιά. Ναι. Και έχετε θέσει πάρα πολλά ζητήματα που από εμάς ουσιαστικά αναπτύξουμε. Περιμένετε να αναπτύξουμε στη σημερινή εκπομπή. Να σας δώσουμε μάλλον την ευκαιρία, συγγνώμη, για να αναπτυχθούν στη σημερινή εκπομπή. Σωστά. Δημήτρης Ιατρόπουλος. Εγώ σήμερα είναι η καλύτερη μου, είμαι μέσα στο αγαπημένο μου κοινό. Έτσι. Μην... Όχι συνέχεια πάνω και καλεσμένοι. Ναι, μην πέσει κάτω τώρα από την καρέκλα. Δεν πέφτω ποτέ εγώ. Δεν πέφτω γιατί με στηρίζουν. Δίπλα στον Δημήτρη είναι ο γυμναστής του Σπύρου, ο κύριος Ιωαννίδης Γιώργος. Καλησπέρα. Όταν λέμε γυμναστής του Σπύρου, τι εννοούμε? Ήμουν στο σχολείο που ήταν ο Σπύρος πριν 3 χρόνια. Καθηγητής του, έτσι. Καθηγητής στη γυμναστική. Και ναι, από τότε έχουμε συχνή επικοινωνία λόγω της ιδιαιτερότητας του Σπύρου.
Μάλιστα. Και σαν αθλητής. Ναι. Αλλά κυρίως, και σαν άτομο. Έτσι. Σαν... Και να πω βεβαίως. Βάιος Ήρος. Καλησπέρα, Γιάννη. Αστυνομικός συντάκτης στο κανάλι μας. Την Τετάρτη κοντά μας. Και σήμερα πάλι εδώ. Συγκλονιστική ιστορία. Ωραία. Πάμε ένα γρήγορο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα θυμίσουμε το χρονικό της υπόθεσης. Θα θυμίσουμε ένα απόσπασμα από το τι έγινε την Τετάρτη. Και θα μπούμε στα νέα ζητήματα που έχουν προκύψει. Καθώς και για πρώτη φορά σε λίγο θα δούμε τον πατέρα στην κάμερα. Τον κύριο Παναγιώτη. Ναι. Τον κύριο Παναγιώτη Καμπόλη. Ο οποίος δεν έχει μιλήσει ποτέ στην τηλεόραση, είναι η πρώτη φορά. Και δεν διστάζει βεβαίως να δηλώνει ότι ο λόγος που δεν θέλει να μιλά είναι γιατί ντρέπεται καταρχήν για τα όσα έχει κάνει. Κατανοητό. Πάμε, γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να θυμηθούμε λίγο την ιστορία, το χρονικό της υπόθεσης, όταν το 1992 ήταν ο 35χρονος τότε Παναγιώτης Καμπόλης, έχοντας καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ, σκοτώνει την 23χρονη σύζυγό του, την Ελπίδα, μέσα σε ένα λιόμενο σπίτι που ζούσανε. Και το φωνικό έγινε με την παρουσία των παιδιών, βεβαίως κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και μετά από 10 χρόνια αποφυλακίστηκε, έχοντας δείξει μια καλή διαγωγή στη φυλακή. Πάμε να το δούμε. 28 Δεκεμβρίου 1992. 23χρονη Ελπίδα Καμπόλη πέφτει νεκρή στο κατώφλι του σπιτιού της. Τα σκάγια από το δίκανο του άντρα της τη συνθλίβουν το κεφάλι. Λίγα μέτρα πιο πέρα, τα 5 ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 1 έως 6 ετών, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Η μητέρα τους είναι μόφυρτη στο έδαφος και ο πατέρας τους ακόμα κρατάει την καπνισμένη καραμπίνα με την οποία αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του. Το μόνο που θυμάμαι, τα μυαλά στον αέρα της μαμάς στο ντουβάρι. Εντάξει, αυτό δε ούτε συγχωριέται ούτε ξεχνιέται, γιατί εντάξει, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, πάντα μένει μέσα στο μυαλό. Ο πατέρα μου δεν θέλω να το βλέπω, γιατί μου στέρισε τη μάνα μου. Και δεν το συγχώρησα ποτέ στη ζωή μου αυτό που έκανε. Ο Παναγιώτης Καμπόλης οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος δεν αποδέχτηκε το ρόλο του φωνιά. Υποστήριξε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε όταν η 23χρονη Ελπίδα προσπάθησε να του το δώσει. Και κάνα τη στοκίνα να τα βιάσω. Έβησε τη μια σφαίρα και όπου το τράβησα από το πόδι από πίσω και τώρα που τη το πήρα σφαίρα πήγα να τα βιάσω και εκπυρσοκρότησε το όπλο. Το ίδιο ισχυρίζεται ακόμη και σήμερα. Δεν δέχτηκε ποτέ ότι σκότωσε με πρόθεση τη γυναίκα του. Ακόμη και ο πιο αυστηρός κριτής του, που δεν είναι άλλος από την ίδια του τη μητέρα, δεν ξέρει τι να πιστέψει. Είναι ή όχι ο γιος της φωνιάς. Δεν ήμουν μπροστά, δεν είδα πως έγινε. Και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν την σκότωσε. Το ποτό, η φτώχεια και η ζήλια ήταν οι αιτίες που όπλησαν το χέρι του Παναγιώτη Καμπόλη σύμφωνα με τους συγγενείς και τους γειτονές του. Όταν έπαιρνε από την εργασία δεν ήξερε τι έκανε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι ήταν άρρωστος ήταν. Το μόνο που ξέρω. Πολλές φορές είχε προκαλέσει και τον πατέρα του. Όλοι ήξεραν τι περνούσε η οικογένειά του. Κανείς όμως δεν έκανε κάτι για να μην σταματήσουν να ακούγονται τα γέλια των πέντε αγγέλων στο φτωχικό σπιτάκι στον Ασπρόπυργο. Και μετά από όλα αυτά, εσείς αναλαμβάνετε τα πέντε παιδιά, εσείς και ο άντρας σας, και για 20 χρόνια και παραπάνω. Όχι. 15 χρόνια, 16 τα έχω στα χέρια μου. Από το 92. Ναι. Και έχουμε 2008. Όλα αυτά τα χρόνια στα χέρια μου, δεν φύγανε ούτε στιγμή. Αυτό λέω κι εγώ, ναι. Όπου βρίσκεστε ξαφνικά με πέντε παιδάκια, παιδιά, να τα αναδρέψετε, να τα μεγαλώσετε, να τα ταΐσετε με ένα μισθό 650, όχι 70.000 τότε η σύνταξη. Δεν ήταν σύνταξη, ήταν το που δούλευε. Ο μισθός του συζύγου, ναι. Τώρα, να θυμηθούμε τι έχει γίνει την Τετάρτη, γιατί θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε και με κάποια νέα δεδομένα που πρέπει να συζητηθούν για να μιλάμε πιο ειλικρινά και πιο ανοιχτά και αληθινά. Τώρα,
Να σας θυμίσω λίγο τι έγινε την Τετάρτη. Πάμε να δούμε και αυτό το βίντεο, τι συνέβη. Ένα έγκλημα που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 1992 έβγαλε στο φως το δράμα μιας οικογένειας με 5 ορφανά. Ένας πατέρας σκοτώνει τη σύζυγο και μητέρα 5 ανήλικων παιδιών. Εκείνος καταδικάζεται. Έβγησε την μία σφαίρα, την όπου το τράβησα από το πόδι από πίσω και την όπου της το πήρα σφαίρα πήγα να διάσω και πίσω κόλλησε τόπο. Και η γιαγιά των παιδιών αναλαμβάνει την κηδεμονία παλεύοντας να τα ζήσει με ένα ελάχιστο εισόδημα. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό το δωμάτιο που μένετε όλοι μαζί? Το κοντέινερ. Το κοντέινερ είναι μικρό, αλλά ένα σπίτι που έχουμε, δηλαδή που είναι 55 τετραγωνικά, είναι και τιμόρροπο αυτό το είναι. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, το είναι τιμόρροπο αυτό μέσα, ναι. Πόσα τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά. 50 τετραγωνικά. Έχετε συγχωρήσει? Εγώ. Ναι. Αυτός που είναι ψυχή μου, όχι. Όχι, δεν τον έχετε συγχωρήσει. Ψυχή μου, όχι. Και για δρούζα είναι πολύ φλίβερα αυτά τα πράγματα. Ούτε καν θέλω να τα θυμάμαι. Προσπαθώ με κάθε θυσία να τα αποβάλω από τον εαυτό μου. Έχετε ρωτήσει για τη μητέρα σας τι άνθρωπος ήτανε, τι χαρακτήρας ήτανε? Ότι είναι ένας άγγελος. Τι σου λείπει εσένα? Τίποτα. Πώς νιώθεις εσύ τώρα για τον μπαμπά σου? Η αλήθεια σου ποια είναι μες στην ψυχή σου? Είσαι θυμωμένη μαζί του? Τι να πει τώρα. Του είσαι θυμωμένη? Απλά δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. 16 ολόκληρα χρόνια μετά το φωνικό, ο Παναγιώτης Καμπόλης μιλάει σε τηλεοπτική εκπομπή. Εσείς τι έχετε να πείτε για όσα έχουν συμβεί? Αυτό θα το λέω μια ζωή. Είχα την καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Δεν υπήρχε δεύτερη. Δεν θα ξαναγεννηθεί ξανά τέτοια κοπέλα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Έχουμε 5 παιδιά από την πρώτη σας οικογένεια, εντάξει. Μάλιστα. Βλέπω ότι μέσα τους έχουν θυμό ακόμη. Και νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε. Διότι... Βεβαίως. Έτσι, και εσείς καταλαβαίνετε. Έχουν στερηθεί. Ότι... Έχουν δει και τα παιδιά μου. Ακριβώς. Εγώ ζήτησα συγγνώμη στα παιδιά μου. Τα υπεραγαπάω. Τα σέβομαι. Είναι 19 χρονών και ντρέπομαι να την πάρω αγκαλιά, να την χαϊδέψω λίγο. Τι σε στενοχωρεί από αυτά που ακούς να λέει? Εγώ, Βαγγελίο, σε λατρεύω. Αυτό να ξέρεις μόνο. Βαγγελίο, δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από εσάς, να το ξέρετε. Από τον μπαμπά σου τι θα ήθελες? Θέλεις να σας αφήσει, ήσυχους? Θέλεις να είναι κοντά σας? Ναι. Θέλεις να... τι? Να είναι κοντά σας? Μπράβο. Θέλεις να είναι κοντά σας? Μπράβο, σκόλυψε. Γύρισα. Από όλα έχουμε στερηθεί και τόσα χρόνια. Βαγγελιό. Άρα, Βαγγελιό. Ήδη η επανάσταση. Αυτές οι οποίοι με βάλει εμένα στο δικαστήριο, που δεν μίλαγα. Όταν μου φύγει η μάνα σου μέσα από την αγκαλιά μου. Σπύρο, θες να μιλήσεις με μπαμπά σου? Όχι. Έλα, μωρό μου. Δεν θέλεις. Έλα, Σπύρο μου. Γιατί, αγόρι μου? Τι σε κάνει να μην θέλεις? Σου κάνει, αγάπη μου. Τίποτα. Ό,τι μου ζητήσεις, δεν στο έχω πάρει. Ναι. Δεν στο έχω πάρει. Είτε έχω, είτε δεν έχω, δεν στο έχω πάρει, αγόρι μου. Ναι. Λοιπόν, τι παραπονέ από μένα, αγάπη μου? Τίποτα. Δεν θες να πεις το παραπονό σου, ενώ έχεις... Θα κάνεις και την οικογένεια, Σπύρο, κάποτε, θα το δεις. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, δώστε τους λίγο χρόνο, μισό λεπτό. Εσύ έχεις παράπονο, αγάπη μου? Έχεις, αλλά δεν θες να το πεις. Πες, δεν θέλω να του το πω. Γιατί δεν θέλω να την στεναχωρήσω. Ακριβώς. Αυτό είναι. Φαντάσου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Αυτό να το ξέρεις. Οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν σήμερα συγκλώνησαν την Ελλάδα.
η εκπομπή «Μπορώ» κατόρθωσε να κάνει το αδύνατο πραγματικότητα και αυτά τα υπέροχα πλάσματα να βρουν ξανά το χαμόγελό τους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω όλοι σας θα θέλατε να πείτε, σε όλο τον κόσμο παρακολουθεί, στους τηλεθεατές μας που παίρνουν τηλέφωνα και βοηθούν με κάθε τρόπο. Θα τα δείτε όλοι στο τέλος της εκπομπής, τι ακριβώς. Δεν μπορώ εγώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή το τι καταγράφουμε πάνω σαν προσφορές. Είμαι γιατρός, εγώ και η οικογένειά μου προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά εξ ολοκλήρου κάλυψη των σπουδών τους, όπου επιθυμούν, σε όποια ειδικότητα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με έχει πεθάνει. 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί που θα είναι πίσω. Το οικογενειακό μας αυτοκίνητο και θα ήθελα να δω λίγο το Σπύρο. Σπυράκο, να σε δίνει, κύριε. Θα ήθελα να... Ορίστε. Νομίζεις ότι υπάρχει κάτι που σε ταλαιπωρεί επάνω σου? Όχι. Τίποτα? Ναι. Εγώ άκουσα κάτι για τα μάτια σου. Έχει το ματάκι του. Εγώ σε περιμένω την άλλη Δευτέρα στο Υγεία. Θα σε εγχειρήσει ο πατέρας μου με όλα τα έξοδα καλυμμένα από εμάς. Είναι ο κύριος Παναγιώτης στη γραμμή μας. Τι λέτε για όλα αυτά? Ό,τι δεν κατάφερα εγώ τόσα χρόνια. Τα κατάφερε η μάνα μου και τα παιδιά μου. Μάλιστα. Και υπήρχε και το άλλο κομμάτι βεβαίως, το οποίο ήταν το θέμα του σπιτιού. Ήρθανε, σας βρήκανε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το σπίτι και πρόκειται να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Μάλιστα. Έχουν δεσμευθεί στην υλοποίηση, έτσι, αυτού του ονείρου για σας. Και όλα θα κυλήσουν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια θέματα που αξίζει να τα θίξουμε σήμερα, διότι δεν τα θίξαμε την Τετάρτη. Και είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εκπομπές, σε πολύ λεπτή ισορροπία, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις και δεν θα θέλαμε εμείς να είμαστε αυτοί που θα δώσουμε κατεύθυνση. Εμείς απλά θέλουμε να ακουστούν, να καταγραφούν και οι ειδικοί μόνο να μιλήσουν ως προς το αν πρέπει τα παιδιά να είναι πάλι κοντά με τον πατέρα ή ίσως είναι προτιμότερο να μην είναι κοντά με τον πατέρα. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε ήταν αυτή η έντονη πρώτη αντίδραση δική σας, παιδιά, στο να έρθετε κοντά με τον μπαμπά σας. Δηλαδή, δύο στοιχεία που, αφού τελείωσε η εκπομπή, έτσι συζητούσαμε όλοι μεταξύ μας, ήταν το ένα ότι αυθόρμητα και οι δυο λέγατε όχι στον μπαμπά. Εσύ, Βαγγελιό μου, δεν του το συγχωρείς αυτό που έκανε, αλλά και ο Σπύρος επίσης δεν θέλει τον μπαμπά του κοντά του, όπως και εσύ. Και τον μπαμπά, θυμόμαστε, την Τετάρτη, να ζητά συνεχώς το τηλέφωνο, να σας συγκεντεύει και να λέει τι σας έχω κάνει, τι παράπονο έχετε, εγώ τα κάνω όλα για σας. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι εσείς είστε, εγώ δεν θα διστάσω να το πω, λίγο τρομοκρατημένα παιδιά. Δεν έχετε το θάρρος να μιλήσετε, να πείτε ακριβώς αυτό που σκέφτεστε και αυτό που νιώθετε. Σαν να φοβάστε κάτι. Χαμογελάς, Ευαγγελιά μου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για τίποτα. Δεν έχεις πρόβλημα να πεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει? Και δεν έχω και τίποτα να κρύψω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επομένως, τότε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ότι κάποτε έγιναν αυτά που έγιναν και ότι ο πατέρας σου αστέρισε τη ζωή στη μάνα σας. Από εκεί και πέρα, και αφού τελείωσε τη φυλακή του και βγήκε, πώς είναι η σχέση σας πραγματικά και πώς φέρετε? Γιατί σε λίγο θα σας πω και κάποια, μέσα από τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από την περιοχή στην οποία μένετε στον Ασπρόπυργο, δηλώσεις των ανθρώπων που ζουν εκεί κοντά και παρατηρούν, παρακολουθούν το τι συμβαίνει. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κουνάτε το κεφάλι σας, ε. Να το κεφάλι. Κύριε Ευαγγελία. Και κανείς δεν χρωστάει να κάνει καλό. Αν είναι τόσο το κάνουν, άλλο τόσο που λέω λόγο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι μπορεί να πει η γειτονιά και ο καθένας. Άννα, συγγνώμη, αν μπορώ να κάνω μία παρέμβαση και δεν σε βγάζω από τον ιρμό σου και όπως θέλεις να προσεγγίσεις. Παίρνω το θάρρος να πω ότι αυτή τη στιγμή, και μη με παρεξηγήσεις, δεν προσπαθώ να σε διορθώσω. Mm-hmm. Θέλω να είμαι πολύ ανθρώπινος.
κακώς ρωτάμε τα παιδιά σε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο πατέρας από 5 πράγματα τα οποία ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Από τον ίδιο? Από τον ίδιο. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι ειδικός, ούτε βαθιά ψυχανάλυση. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο οφθαλμοφανή, τα οποία νομίζω ότι θα έπρεπε να γλιτώσουμε τα παιδιά από τη δύσκολη θέση, να μας εξομολογηθούν, αν και θα έπρεπε να το κάνουν για τον ίδιο τους τον εαυτό και θα τους έκανε και πολύ καλό. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, καμία σχέση με το αν είναι όντως ο δολοφόνος ή όχι. Δεν θα κολλήσω σε αυτό το σημείο. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ υπαρκτό και πάρα πολύ εύκολα να αποκωδικοποιηθεί. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε από τη φυλακή πριν από 6 χρόνια. Mm-hmm. Ας το πάρουμε από εκεί. Ναι. Πολύ ανθρώπινα. Έχουμε μία γυναίκα, τη γιαγιά, ηρωίδα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση, αυτή τη γυναίκα πρέπει να της κάνει άγαλμα. Το κράτος, η χώρα, διότι ανέλαβε μία ευθύνη που κανονικά θα έπρεπε να έχει το κράτος. Μάλιστα. Δεν θα μπούμε σε αυτή την πολιτικολογία. Από την άλλη μεριά, αυτός ο άνθρωπος βγαίνει από τη φυλακή. Το πρώτο πράγμα που κάνει, τι είναι, και συγγνώμη, με παρεξηγήσετε, κυρία μου, διότι σέβομαι το δικαίωμα στον έρωτα, το δικαίωμα σε μία καινούργια ευκαιρία, στο δικαίωμα σε μία καινούργια ζωή. Από την άλλη μεριά, όμως, δεν είναι λογικό. Δεν είναι ανθρώπινο όταν έχεις τόσα χρόνια τη μάνα σου σε 2 τετραγωνικά χωρίς λεφτά να μεγαλώνει 5 παιδιά και το πρώτο που κάνεις είναι να κοιτάξεις να φτιάξεις τη δικιά σου ζωή. Να βρεις ένα καινούριο σύντροφο. Να κλεφτείς μαζί του. Ρομαντικό, τρυφερό. Με 30 χρόνια διαφορά. Δεν έχει σημασία. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Να το παραβλέψω κι αυτό, Άννα μου, τα 30 χρόνια διαφορά. Δεν δουλεύει. Σας κλέβει όμως. Πού πάτε, κυρία μου? Πώς ζήσατε? Καταλήξατε πίσω στους γονείς σας. Και σας ζουνε οι γονείς σας. Διότι 6 χρόνια, μα μόνο τα απορρυπαντικά για να πληθούν τα ρούχα, ένα πιάτο φαΐ, έστω κι αν είναι μία φασολάδα, έστω και 2 τσιγάρα την ημέρα, είναι χρήμα. Από πού πηγάζει αυτό το χρήμα? Δουλεύετε, κυρία μου? Όχι. Όχι. Δουλεύει ο σύζυγός σας? Όχι. Ο σύζυγός δουλεύει. Τους τελευταίους 6 μήνες. Τους τελευταίους 6 μήνες. Μιλάμε για 6 χρόνια. 6 χρόνια όπου αυτή η γυναίκα πολεμάει με την κοινωνία, με την πείνα, με το κρύο, με τα πάντα. Και αυτός ο άνθρωπος αντί να πάει να καθίσει στη μάνα του στα 50 τετραγωνικά, τουλάχιστον δεν έχει δουλειά. Ναι, να δεχτώ ότι η κοινωνία, επειδή βγήκε από τη φυλακή, δεν έχει τις συνθήκες για να δουλέψει και να κερδίσει. Μα να βοηθήσει τη μάνα του, να πλύνει τα ρούχα των παιδιών του, να τα ταΐσει, να τα πάει στο σχολείο, να πάει να μαζέψει ξυλαράκια από τις οικοδομές, να ανάψει τη σόμπα. Όχι να είναι σόγαπρος. Έχουν ήδη ένα παιδί ακόμη. Και να κάνει και παιδί μαζί σας και να ετοιμάζει και δεύτερο. Και να έχει και το θράσο, συγγνώμη για το θυμό μου, αλλά δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα πλάσματα. Και να έχετε το θράσος να λέει να μου βρεθεί μια δουλειά στην ειδικότητά μου. Λοιπόν, λίγο μαζί σας. Να διαφωνήσετε όσο θέλετε, αφού ολοκληρώσω. Και συγγνώμη που κλέβω τόσο χρόνο. Αλλά είμαι 2 μέρες, δεν έχω κοιμηθεί με αυτό το πράγμα. Με πνίγει όχι το προσωπικό μου δίκαιο, όχι η λογική μου. Όχι ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δεν φροντίζει. Αλλά δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, επειδή η φύση του έδωσε το δικαίωμα να κάνει παιδιά, να θεωρεί και τον εαυτό του πατέρα. Και τελειώνω εδώ. Πατέρας είναι αυτός που μεγαλώνει το παιδί. Που αποδεικνύει πόσο αγαπάει, πόσο φροντίζει και πόσο υπολογίζει και σέβεται τα παιδιά του. Και όχι να μου δίνει τη φτηνή δικαιολογία τηλεφωνικά και να λέει «Τη κόρη μου δεν μπορώ καν να την αγκαλιάσω γιατί έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα». Αν είναι δυνατόν να λες για την κόρη σου δεν μπορώ να την αγκαλιάσω γιατί έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα.
τι μπορεί να υπενήσετε αυτό υποσυνείδητα για να μην μακρηγορήσω. Μπορείτε να διαφωνήσετε. Θα μείνουμε σε αυτό, θα μείνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα παραθέσουμε και τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έχουμε. Έτσι, που δεν έχουμε πει ακόμη. Και θα δούμε βεβαίως και τον ίδιο τον πατέρα τι μας λέει στην κάμερα. Γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Επειδή λοιπόν όλοι φέρουμε εδώ την ευθύνη μας για το τι λέμε και το τι γίνεται, την Τετάρτη εγώ είχα χαρεί που ένιωσα ότι μπορεί τελικά να μπορούσατε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα όλοι μαζί, μια μεγαλύτερη οικογένεια. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά ή έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Γι' αυτό και θα ήθελα τώρα να συνδεθούμε, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Όπως και την Τετάρτη, έτσι και σήμερα, πάρα πολλά τηλέφωνα, ανώνυμα και επώνυμα, δεχόμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου καταγράφουμε ό,τι πληροφορία θέλει να δώσει όποιος μπορεί να γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση που συζητάμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τώρα από το Control τον συνεργάτη της εκπομπής μας, έναν από τους συνεργάτες της εκπομπής μας, που είναι αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν και την Τετάρτη. Κωστή. Ναι, σ' ακούω. Ωραία. Θα ήθελα, όπως ακριβώς το διάλειμμα με ενημέρωσες και εμένα, να πεις τώρα, που ακούνε και οι τηλεθεατές μας, τι ακριβώς συμβαίνει στο τηλεφωνικό κέντρο, τι ο κόσμος λέει, τι δηλώνουν οι τηλεθεατές που τηλεφωνούν. Είναι με πάσα επιφύλαξη, διότι συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Συνήθως στο τηλεφωνικό κέντρο οι καταγγελίες που έχουμε είναι επώνυμες με όνομα και τηλέφωνο. Mm-hmm. Σήμερα, ενώ οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές, κανείς δεν αφήνει το όνομά του. Ναι. Όλοι δηλώνουν, μπορούμε με την πείρα μας να κρίνουμε ότι είναι σοβαρά τα τηλεφωνήματα και άνθρωποι φερέγγοι, φοβούνται να πούν το όνομά τους, δηλώνοντας οι ίδιοι πάντα με κάθε επιφύλαξη ότι φοβούνται τον πατέρα. Ναι. Όλοι συμφωνούν, όλα τα τηλέφωνα για την γιαγιά που μεγαλώνει τα παιδιά, ομόφωνα, λένε ότι η γιαγιά, ίσως με κάποια δόση υπερβολής, αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια γυναίκα αγία. Ναι. Ότι τα παιδιά είναι απίστευτα ταλαιπωρημένα. Mm-hmm. Μια γειτόνισσα μας είπε ότι ειδικά αγαπάει πάρα πολύ όλα τα παιδιά, ειδικά το Σπύρο. Ναι. Και της έλεγε, μας είπε η κυρία αυτή, μπορεί να το επιβεβαιώσει ή όχι, το παράπονο του ήταν ότι ο πατέρας του δεν άνεψε ποτέ ούτε ένα κερί για τη μητέρα του. Ναι. Και είναι άνθρωποι που λένε ότι ενώ βοηθούσαν την οικογένεια, όταν ο πατέρας βγήκε από τη φυλακή, αυτοί κρύφτηκαν. Συγγνώμη, μισό λεπτό, ναι. Κωστή. Καταρχήν, Βαγγελιό μου, τι είπες τώρα. Λέω, αυτό είναι αλήθεια ότι δεν άνεψε το καντήλι για ένα κερί κάτι. Δεν πήγε ποτέ στο. Ποτέ. Γιατί πιστεύεις, εγώ δεν το είχα πει. Γιατί δεν πήγε ποτέ. Που δηλώνει ότι ακόμα έχει την αγάπη του για αυτή την γυναίκα, για τον άδικο χαμό της. Δεν το έχει χωνέψει ότι έχει πεθάνει, ότι έχει φύγει γυναίκα του. Ναι, αλλά. Α, εσύ έτσι εξηγείς, Βιργινία, το γιατί δεν πάει. Έχω μιλήσει μαζί του και ξέρω, δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να τη δει μέσα στο χώμα και αυτός να είναι απ' έξω. Δεν μπορεί να την βλέπει πεθαμένη. Δεν το αντέχει. Όλο το έλεγε ότι θα πάει και δεν πήγαινε καθόλου. Εγώ σας φορές πάντως το είχα πει, δεν μπορούσε, μου είπε. Μάλιστα. Και εσύ πιστεύεις ότι είναι για ποιο λόγο που δεν πάει? Εγώ νομίζω ότι το έχει τύψει τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Κωστή, συνέχισες, ακούμε. Ναι, άλλη γειτόνισσα εκφράζει την απορία της γιατί μόλις βγήκε από τη φυλακή ο πατέρας, φρόντισε να βρει γυναίκα, να κλεφτεί, να κάνει άλλα παιδιά και όχι να πλησιάσει τα 5 πληγωμένα παιδιά του, που όλη η γειτονιά ήξερε ότι είναι πληγωμένα έτσι. Yeah. Και βέβαια ένα πιο έντονο τηλεφώνημα που είχαμε από την Πτολεμαϊδα. Εκεί υπάρχουν συγγενείς. Είναι η γιαγιά. Συγγενείς της μητέρας του θύματος, έτσι. Σωστό. Εκεί ζει η μητέρα της κοπέλας της που χάθηκε. Μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ο θείος του Σπύρου είναι και αυτός κυπουρός. Ναι. Το είπε έτσι συγκινημένη. Επειδή κυρία... θέλει ο Σπύρος, σπουδάζει ναι, κυπουρική ναι, και θέλει να γίνει κυπουρός. Η ίδια κυρία μου είπε ότι ο άντρας της που είναι συγγενής της, του θύματος, ναι. ενώ ήθελε να πάει στην κηδεία, το έκανε τελικά, αλλά με πολύ φόβο και ότι εκεί συνάντησε ένα κλίμα εκφοβισμού και εχθρικότητας. Όλα αυτά τα λέμε με πάσα επιφύλαξη, έτσι. Ναι, αλλά για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς φοβάται ο κόσμος. Κυρία Μπουρντούζα, είναι μεγάλο ψέμα. Η μάνα της ήρθε στην κηδεία. Ναι. Ο αδερφός της ήρθε και δύο αδερφές του συμπέθερου. Μάλιστα. Ήρθαν στην κηδεία, κανένας δεν τους πείραξε. Εγώ φοβόμουν
να μην με σκοτώσουνε. Εντάξει, από το σόι της κοπέλας. Εγώ φοβόμουνα, γιατί κι αυτοί χάσαν το παιδί τους, εγώ το θρύνησα και κανένας άλλος. Εγώ πονάω. Μάλιστα. Εγώ πηγαίνω και τις ανάβω το καντήλι. Ναι. Εντάξει, και πηγαίνω και φεύγω σαν τρελή, δηλαδή δεν ξέρω που πατάω. Ο κόσμος ποτέ τι φοβάται. Δεν ήρθε, ποιος δεν φοβόντουσε. Καλά, ήρθε στην Αθήνα. Πήρε τα 6 εκατομμύρια από τον άντρα της, έτσι που πέθανε. Δεν μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο. Σχέσεις καλές είχαμε τη συμπεθέρα μου. Ποτέ δεν της άλλαξα κουβέντα. Να πάρει αυτά τα παιδιά και να τους πάρει ένα κουστούμι. Ναι. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Γιατί να ζητεί ανέβω εγώ να τα ζω και να τα ντύνω. Και να μου δίνει ο ένας ο άλλος να πήγαινα στο Λιάκο, το δήμαρχο που ήταν τότε. Σε παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, μια μικρή βοήθεια. Πάρε, Βαγγελία. Στον Ασπρόπυργο, ναι. Στον Ασπρόπυργο. Πάρε μια μικρή βοήθεια. Πήγαινα στον παπά στην Ονορέ. Πάτερ μου, σας παρακαλώ λίγη βοήθεια. Τι θέλεις, παπούτσια του Σπύρου. Ο Σπύρος θα πήγαινε και στην εκκλησία με τον άλλο. Συγγνώμη που σας διάκοψα όμως, Ναι. Πήγαινε στην εκκλησία, του παίρνανε παπούτσια, του παίρνανε παντελόνια, του παίρνανε ρούχα. Ήταν τα μοναδικά παιδιά που πήγαινε στην εκκλησία. Η γιαγιά δεν τα πλησίασε ποτέ. Να πάρει ένα τηλέφωνο, δεν θα βγάλω έξω στον δρόμο. Ποιο να φοβόταν τον άντρα μου. Έναν άνθρωπο που ούτε, ούτε εσείς έχετε για να τα ζήσει. Εσείς έχετε τηλεφωνήσει στη γιαγιά σας. Όχι καθόλου. Δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο. Αυτή δεν έχει μέγιστη που το λέμε, είδα. Είχε εγκαταλείψει τον άντρα, τον είχε χωρίσει. Πώς τη λένε τη γιαγιά. Δεν ξέρετε το όνομά της. Βαγγελιό. Έχει φέρει το όνομά τους και τους λέει. Το όνομά μου και το όνομά της αυτή είσαι εγώ. Βαγγελιό. Δεν ήρθαν ποτέ να τα δουν. Ένα γράμμα να στείλουν. Ένα δέμα. Όλος ο κόσμος, ο ξένος βοήθησε. Τώρα, απ' την άλλη, αυτό που μας δηλώνουν στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι υπάρχει μια τρομοκρατία. Εγώ δεν αυτό δεν το έχω καταλάβει. Από εμάς δεν υπήρχε δημοκρατία. Όχι από εσάς. Μισό λεπτό. Μπορείτε. Κωστή, μπορείς να μας εξηγήσεις τι ακριβώς. Όχι, εννοείται ότι κανείς δεν. Είπαμε την γιαγιά, όλοι οι άνθρωποι του Ασπροπύργου την αναφέρουν ως Αγία. Άρα, πού είναι το πρόβλημα, ποιον φοβούνται. Για ποιο λόγο. Από την πλευρά του πατέρα λένε ότι έχει κάποιες διασυνδέσεις, ότι είναι. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ ακριβώς. Που βασίζουν όλο αυτό το φόβο τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι μας δηλώνουν αρκετά άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Ότι τον φοβούνται, ότι από τη στιγμή που βγήκε από τη φυλακή, αυτοί νιώθουν φόβο. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει όμως και κάτι άλλο διασταυρωμένο από το αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Της περιοχής. Ναι. Βαγγελιό, τηλεφώνησες εσύ στο αστυνομικό τμήμα πριν από περίπου 25 μέρες. Τώρα, σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Μπορεί να το κάνω. Δεν θυμάσαι αν έχεις πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι κάτι που το κάνεις συχνά, μπορεί και να το έκανες. Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι. Τηλεφώνησες στην αστυνομία, γιατί δεν. Ναι, είχε γίνει ένα περιστατικό εκεί πέρα. Όπου είχε θυμώσει ο μπαμπάς και είχε έρθει στο σπίτι και απειλούσε τα παιδιά. Για ποιο λόγο, τι είχε συμβεί. Ακριβώς. Βιργινή, εσύ το ξέρεις το περιστατικό. Το αντιμιλήσανε τα παιδιά. Κάτι τέτοιο έγινε, δεν θυμάμαι καλά ακριβώς. Έπαιρνα πολλά βάσανα. Γιατί χρειάστηκε όμως, Ευαγγελιό, να πάρεις. Κάτι είχε γίνει. Φοβήθηκε του, εδώ και πήρε την αστυνομία. Δέχτηκες απειλές, έκανε ένα επεισόδιο, είναι οξύθυμος ο μπαμπάς σου, σας απειλήσε. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, αλλά μετά σηκώθηκα και έφυγα. Δεν έκατσε σπίτι. Ε, Ευαγγελιό, έχει πάθει ψυχολογικό τρακ, πώς θα το κάνουμε, παιδιά, επόμενο είναι. Ο μπαμπάς είναι οξύθυμος. Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω. Νευριάζει πολύ εύκολα. Μερικές φορές. Νευριάζει. Ναι. Μάλιστα, τώρα, αυτό το, εσείς... νιώθετε, το νιώθετε σαν απειλή, παιδιά, το ότι νευριάζει. Νιώθετε ότι μπορεί να σας κάνει κακό, ας πούμε. Εσύ, Σπύρο, έχεις νιώσει ότι ο μπαμπάς μπορεί να σου κάνει κακό. Όταν έχει νεύρα, όταν είναι νευριασμένος. Όταν έχει νεύρα κάποιος, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Κάποιος γενικά. Γενικά μιλάω. Μερικές φορές φωνάζει γιατί έχει και δίκιο. Ναι, όπως πες μου ένα παράδειγμα. Έτσι, θα ήθελα να ακούσω. Ένα παράδειγμα. Δεν σας άρεσε, ας πούμε, το παιδί σας να βρίζει εσάς. Ναι, βρίζει κάποιο παιδί δηλαδή από εσάς. Λέμε τώρα. Ναι. Εξαρτάται, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω όμως τι θέλεις να πεις. Αυτό μπορεί να σταθεί ικανό. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες. Ότι ένα παιδί για να φτάσει να βρίσει. Ναι, αλλά και πριν από αυτό. Ένα παιδί για να φτάσει να βρίσει το πατέρα δεν ξυπνάει ένα πρωί και δεν έχει τι να κάνει και βρίζει το πατέρα. Ναι, σωστό είναι κάτι αυτό.
είναι μια επίκτητη συμπεριφορά η οποία προκαλείται είναι... από κάτι. Συγγνώμη, για σε διακόπτω. Αλλά και επίσης... όταν είναι πληγωμένο το παιδί και δεν νιώθει κάτι... Και έχει θυμό μέσα λοιπόν, του, για όσα έχει το περάσει. Το παιδί, ότι πού ήταν η μανούλα μου να πιάσει το χεράκι μου, να μου, το, να μου μάθει το πρώτο γράμμα. Μα γιαγιά μου, αυτό λέω κι εγώ. Γιαγιά, τι να πρωτοκάνει. Έξι παιδιά μεγαλώνει, όχι πέντε. Έξι η γιαγιά. Και πώς αντέχεις αυτή την ηλικία που έχει φτάσει στα 67 της χρόνια, 68 ετών, τι το ξέρει. Ναι, μάλιστα. Πολύ ταλαιπωρία, πολύ βάσανο. Ναι. Ορίστε, κυρία Βασιλείου. Ναι, εσείς παιδιά, αν υποθέσουμε τώρα ότι σχεδιάζαμε τη ζωή σας από εδώ και πέρα, ας πούμε, έτσι, μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, τι θα θέλατε, πώς θα θέλατε να είναι η αυριανή ημέρα, πού να σας βρει. Μπορείς, Σπύρο, να μου περιγράψεις έτσι την αυριανή ημέρα. Πού θα ήθελες να σε βρει αυριανή ημέρα, αν μπορούσαμε αυτή τη μέρα να τη σχεδιάσουμε σήμερα εμείς και από εδώ και πέρα να αλλάξει η ζωή σας, να γίνει κάπως διαφορετική. Δηλαδή, πώς το λέτε αυτό τώρα. Τι θα ήθελες. Τι εννοείται. Δύσκολα του την κάνεις. Τι θα ήθελες να γίνει από αύριο. Τι θα ήθελες να γίνει που να νιώθεις καλά. Τι θα ήθελες να γίνει από αύριο που να σε κάνει να νιώθεις καλά. Να νιώθω καλά. Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστημένο. Τι θα ήθελες να συμβεί. Τίποτα, να είμαστε όλοι μαζί. Ποιοι όλοι? Ήρεμοι και αγαπημένοι. Ποιοι σπυρωμένοι? Όλοι μαζί. Πες αγάπη. Όλη η οικογένεια. Τα αδέλφια σου και η γιαγιά σου? Ο παππούς, η μητριά μου, δεν φταίει σε τίποτα. Τα παιδιά τα μικρά. Αλλά ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς να έχετε να μας βλέπει ή να πηγαίνουμε να τον βλέπουμε. Μάλιστα, δεν μπορεί να κάτσει μαζί μας. Η μητριά μου είναι καλύτερη γυναίκα. Ειλικρινά σας μιλάω. Την έχω ζήσει εγώ και ξέρω τώρα. Εγώ την ξέρω. Εμένα μου έχει σταθεί σε δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Και αυτό είναι όμως. Και όταν ήταν παππούς μου στο νοσοκομείο, να σου πω την αλήθεια, που πρόσεχα εγώ τα αδέλφια μου και φτιάχνα εγώ το σπίτι, η μητριά μου πήγαινε και τον βοηθάγε. Και η γιαγιά μου ήταν οι μόνες. Κανένας άλλος δεν κοίταξε να τον δει. Τρία χρόνια μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό... Άφηνα το σχολείο για να κάτσω σπίτι, μόνο και μόνο να μπορέσω να βοηθήσω τα αδέλφια μου. Τίποτα άλλο. Εσύ. Και κόντυψα μέχρι να με διώξανε από το σχολείο. Γιατί δεν πήγαινες, τόσες απουσίες αναγκαζόσουν να είσαι να καθαρίζεις το σπίτι και να φροντίζεις τα παιδιά. Ήταν ένας άνθρωπος τελειωμένος άνθρωπος μου. Δηλαδή, παιδιά, όσο έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι είναι που σας ενοχλεί? Γιατί δεν καταλαβαίνω, τότε δεν υπάρχει κάτι που να σας δημιουργεί έτσι, να σας κάνει δυσάρεστη τη ζωή. Δεν υπήρχε θέμα εκπομπής, άμα είναι τόσο άγια όλα και τακτοποιημένα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι όμως το κρύβουν. Ναι, εγώ Δημήτρη μου, αμέσως σε σένα έρχομαι. Όχι, τώρα. Έχω θυμώσει πολύ με άλλα πράγματα που δεν τα λέμε τόση ώρα. Είναι άγια η γιαγιά να μου πει γιατί άφησε το γιο της να παντρευτεί ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Γιατί αφού είναι γυναίκα να ξέρει τι θα πει να μένει έγκυος ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Ποιο κορίτσι ήταν 13 χρονών, παιδιά? Πόσο ήταν η μάνα? Η μάνα? Ναι. 17. 17. Ναι. Και έζησε 10 χρόνια. Δεν έζησε 10 χρόνια. Ήταν 23 χρόνια και ένα παιδί, ναι. Κάθε χρόνο γκαστρωμένη. Ναι, κάθε και έζησε 10 χρόνια με την κοιλιά εκεί. Και εγώ φταίω, εγώ δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Η πεθερά. Η πεθερά φταίει. Για όνομα του Θεού. Αλλή μου να πάω να πω και στο κρεβάτι να τους διώξω, να τους χωρίσω. Μετά ακούγονται εδώ, Άννα μου, λέξεις πολύ ενδιαφέρουσες κοινωνικά. Τα παιδιά μιλάνε για την κυρία και τη λένε μητριά. Αυτό κοινωνικά σημαίνει ότι έχουν μία βιώσιμη σχέση με στο σπίτι τους. Ωραία. Δηλαδή. Δηλαδή δεν χρειαζόταν εκπομπή από μια άποψη. Ο άνθρωπος αυτός τη σκότωσε ή κατά λάθος έγινε. Έφαγε ισόβια, βγήκε στα 10 χρόνια. Πώς βγαίνει στα 10 χρόνια, και καλή γιατί διαγωγή. Φοβάται ο κόσμος. Ο κόσμος, ο κόσμος μπορεί τι φοβάται, θα αρπάξει αλλιώς, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύει. Ο κόσμος τον καθένα τρόπο φοβάται που χάθηκε η μητέρα των παιδιών. Ο κόσμος τον καθένα φοβάται όταν βγαίνει από τη φυλακή και τον συνοδεύει, υποτίθεται ένα έγκλημα. Και λέω υποτίθεται γιατί ο άνθρωπος συνεχώς επιμένει και μέχρι και τώρα ότι ήταν ατύχημα. Αληθεύει όμως. Αληθεύει, συγγνώμη, ότι γίνονται φασαρίες. Αληθεύει αυτό. Να τελειώσω μια στιγμή. Τα παιδιά όμως μου δίνουν την εικόνα ότι έχουν την αίσθηση ότι ο πατέρας τους τη σκότωσε τη μητέρα τους. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν το συγχωρούν. Αυτό το έχουν πει και τα παιδιά. Παιδιά λένε, δεν τον συγχωρούν γι' αυτό. Έστω και ψυχολογικά ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, αν ήταν ατύχημα. Μέσα στην ελληνική οικογένεια, όπως διαμορφώνεται, ο άνθρωπος αυτός βγαίνει από τη φυλακή, τα βλέπει τα παιδιά του. Έτσι. Δημιουργεί μια πλάγια οικογενειακή σχέση, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και τα παιδιά ονομάζουν και μητριά την κυρία.
Που σημαίνει ότι η οικογένεια πάει να επαναδομηθεί μετά από αυτό που τη βρήκε. Έτσι. Mm. Το σημαντικό είναι ότι καλά έκανες και έκανες μια εκπομπή για να βγάλουν δύο δεκάρες τα παιδιά, για να βρουν μια τύχη καλύτερη, για να μπουν σε ένα δρόμο. Έτσι. Εύχομαι η τηλεόραση να μην τους κάνει κακό, γιατί εύκολα γίνεσαι στάρ άμα βγεις δύο φορές στην τηλεόραση και αναστρέφονται άλλα πράγματα μέσα σου. Εύχομαι να προχωρήσουν τα γράμματα και να πάνε όλα καλά. Όμως, αυτό που μένει από κάτω είναι, έτσι, ότι οι σχέσεις του μάγκα της παρέας, του άντρα στην Ελλάδα, που όπως είπε και ο Μιχάλης πριν, επειδή μπορεί και κάνει παιδιά, κάνει ότι γουστάρει, εξακολουθούν ακόμα το 2008 που είμαστε, έχουμε αλλάξει αιώνα, έτσι, εξακολουθούν ακόμα να κουμαντάρουν την κοινωνία μας. Είμαστε δηλαδή πολύ πολύ πίσω, θέλει πολύ πλήσιμο ακόμα αυτή η κοινωνία. Ορίστε, για τη γιαγιά και εγώ δίνω συγχαρητήρια. Απλώς έμαθα ότι την παντρεύτηκε πολύ μικρός. Την... Μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Τώρα δεν κυλάει ο χρόνος. Εντάξει, μοναχογιός ήταν. Ναι. Δεν ήταν μοναχογιός. Τρία αγόρια είχα και ένα κορίτσι. Εντάξει. Και έξι αυτά εδώ δέκα. Πολύ τεχνή γιαγιά σε όλα. Κυρία Σβουρδάκο, ορίστε. Και μάνα. Καλό είναι να μην στιγματίζουμε ανθρώπους, ειδικά τα παιδιά. Την Τετάρτη χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί γίνανε θαύματα στην εκπομπή. Τα παιδιά θα κάνουν μια καινούργια αρχή. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι ρόδινο. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για μια καινούργια αρχή από όλους μας. Και από την κυρία. Μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Το θέμα είναι που λοιπόν, δίνει αγάπη. Κοιτάξτε, να σας πω. Συγχαρητήρια στη γιαγιά. Δεν ακούσατε τα παιδιά. Δεν ακούσατε τα παιδιά. Το είπαν ξεκάθαρα ότι θα ήθελαν να μένουν μαζί με τη Βιργινία. Δεν θέλουν κοντά τον πατέρα τους. Αυτό δηλαδή εσάς εκεί θέλω δεν να εστιάσω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοντρολάρει στο θυμό του, η ένδυα, η φτώχεια, όλα μαζί συγκλίνουν στο ότι ίσως είναι λίγο επιθετικός, να το θέσουμε έτσι εντός εισαγωγικών για να μην γίνει πιο... Συνολικά λέγεται άτομο αναστολών. Θα σας πω, από τη μία στιγμή στην άλλη δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Το ότι βγήκε από τη φυλακή αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει το κοινωνικό σύνολο να τον φοβάται. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Εγώ διαφωνώ με κάτι. Διαφωνώ με το γεγονός ότι είμαστε εδώ για να κρίνουμε όλη την οικογένεια. Μια όχι, δεύτερη δεν θα ευκαιρία να... πρέπει να του δώσουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε. Διακόπτω, για κοινωνική επανένταξη. Πώς θα γίνει. Ναι. Πολύ καλά έκανε που βρήκε την κυρία να του δώσει στοργή αγάπη. Τι θα έπρεπε, να περιθωριοποιηθεί ξανά, πάλι από την αρχή, να κάνει εγκληματική σταδιοδρομία. Ναι. Όχι. Διαφωνώ. Ναι στη δεύτερη αρχή. Αλλά με... πρέπει ναι, να. Ναι στη δεύτερη υπάρχουν... ευκαιρία, σίγουρα. Βεβαίως. Να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν άνθρωποι που θα βλέπουν τις σχέσεις της συμβίωσης. Και σιγά σιγά, γιατί πιστεύω ότι και ο κύριος χρειάζεται. Ποιοι ψυχολόγοι να είμαι, γιατί το ρωτάτε αν θα ήθελε να τον παρακολουθήσει ένας επιστήμονας. Τι λέτε. Τα παιδιά χρειάζονται πιο πολύ. Και τα παιδιά και ο κύριος. Μα θα πρέπει, αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπορεί και ο ίδιος να συμπλέψει και με την προηγούμενη κοινωνία. Πάντως, φασαρίες στην περιοχή γίνονται έτσι όπως δηλώνει ο κόσμος. Γινόντουσαν. Με, υπό την απειλή δηλαδή της χρήσης όπλου. Όχι, ποτέ δεν τα έχει απειλήσει με όπλο. Έτσι, αυτό είναι εκτός συζήτησης. Έτσι, δεν έχει τεθεί, δεν όχι, έχει με τίποτα, ποτέ δεν απειλήσει ποτέ με άνθρωπο. Αλλά γίνονται... Καλά, αν είχε απειλήσει με όπλο θα ήταν και ποινικά κολάσιμο και θα ήταν πάλι μέσα. Δεν υπάρχουν δεν γινόντουσαν, λοιπόν. Γινόντουσαν φασαρίες, γινόντουσαν, αλλά τώρα δεν γίνονται και πολλές φασαρίες. Μάλιστα. Τώρα δεν γίνονται πολλές, γίνονται λίγες. Γιατί είναι συνέχεια στη δουλειά. Σχολάει αργά 10 η ώρα 11, δεν προλαβαίνω να πάω να δω τα παιδιά. Εγώ είμαι όλη μέρα κάτω με τα να παιδιά. Να ρωτήσω και κάτι, ρε παιδιά, που φοβόμαστε να το πούμε. Κυρία Βιργινία, να σε ρωτήσω κάτι, καλή μου. Είναι αλκοολικός ο άντρας σου? Ναι ή είναι όχι? Είναι μόνο Σαββατοκύριακο, δεν είναι αλκοολικός. Ξέρετε, δεν θα το δεχτεί ποτέ ο αλκοολικός ότι είναι αλκοολικός. Εγώ ρωτάω τη γυναίκα. Και από την απάντησή τη θα καταλάβω και μπορεί να μην το πω στην εκπομπή. Αυτό το ξέρω εγώ. Σαββατοκύριακο πίνει μόνο ένα ποτέ, ένα μισό κιλόμετρο φαΐ του. Πάντως, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του. Παρότι έμεινε 10 χρόνια μέσα. Δεν συνειδητοποίησε τι ακριβώς έκανε, τι ακριβώς έγινε τέλος πάντων. Βγήκε και είχε μια τάση φυγής. Έφυγε από την οικογένειά του, έκανε άλλη οικογένεια. Στέλνει απεσταμένο πρεσβευτή εσάς στην οικογένειά του. Ναι, δεν είναι εύκολο να βγει στην τηλεόραση. Δεν το κρίνω εγώ. Πάντως, αυτή την αίσθηση έχω ότι θέλει να φεύγει και θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχουν παιδιά με τέτοια πάστα. Έτσι. Λοιπόν, και αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Έτσι. Έχει ένα πρόβλημα υγείας. Τον τιμά ότι δεν δέχεται καν την παραμικρή συνδρομή για τη βοήθεια. Για βοήθεια. Δηλαδή, είναι παιδιά και μπράβο σας κυρία Παναγιώτα ότι κάνατε τέτοια παιδιά. Ειλικρινά, δηλαδή, χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι
που φτιάξανε τέσσερα παιδιά, πέντε παιδιά, στην κοινωνία με αυτό το χαρακτήρα, ειλικρινά. Και νομίζω ότι και ας παραμέψουν και τον πατέρα τους να ρίξουν τα φτερά τους, είναι ικανοί να το κάνουν και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Όπως τους δομήσατε, συγχαρητήρια και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό θέλω να δούμε όμως και το απόσπασμα εκείνο που θίξατε, που έθιξε ο Μιχάλης και είναι επίσης σημαντικό, για να μην μείνει έτσι νεωρείτε. Υπόθηκε κάτι από τον μπαμπά την Τετάρτη. Θα ήθελα να το ακούσουμε ξανά και να μας εξηγήσετε και με την παρουσία της κυρίας Βασιλείου εδώ. Και εσύ, Μιχάλη, τι ακριβώς εννοούσες. Πάμε να ακούσουμε. Είναι αυτό το στιγμιότυπο που του λέω: θέλετε να έρθετε να αγκαλιάσετε το παιδί σας, να μήπως μείνουν πίσω όλα. Και λέει: όχι, γιατί δεν μπορώ εγώ να πάρω αγκαλιά το παιδί μου. Είναι πολύ μεγάλο κορίτσι πια. Πάμε να το ακούσουμε αυτό. Να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Καμπόλη. Έχουμε πέντε παιδιά από την πρώτη σας οικογένεια, εντάξει. Μάλιστα. Τα οποία εγώ βλέπω από τα δύο παιδιά που γνώρισα σήμερα και είναι υπέροχα πλάσματα. Βλέπω ότι μέσα τους έχουν θυμό ακόμη. Και νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε. Διότι... Έτσι, και εσείς καταλαβαίνετε. Έχουν στερηθεί. Ότι... Έχουν δίκιο τα παιδιά μου. Ακριβώς. Εγώ ζήτησα συγγνώμη στα παιδιά μου. Τα υπεραγαπάω. Τα σέβομαι. Είναι 19 χρονών και δεν μπορώ να την πάρω αγκαλιά. Να την χαϊδέψω λίγο. Γιατί δεν ξέρω να σου πει. Εγώ αυτό είναι παιδί μου. Το βγάλει μέσα από τα σπλάχνα μου. Το έχω πλήττει. Το έχω πάει σχολείο. Το έχω πάει. Όπου ήθελε αυτό το παιδάκι. Μετά από την ημέρα που καταστράφηκα και μετά χάθηκαν τα πάντα. Έχετε ανάγκη να την αγκαλιάσετε. Βεβαίως έχω ανάγκη. Και εκείνη δεν δέχεται, κύριε Παναγιώτη. Πώς δεν δέχεται το παιδί, εγώ δεν μπορώ να το πιάσω στα χέρια μου. Γιατί. Ντρέπομαι να πιάσω το παιδί μου στα χέρια μου. Ντρέπεστε, γιατί ντρέπεστε. Ντρέπομαι, δεν θέλω γιατί είναι μεγάλη κοπέλα τώρα. Δεν μπορώ να την πάρω στην αγκαλιά μου που ζητάει μικρή, να την πάρω μαζί με την άλλη εδώ τη μικρή. Μάλιστα. Εδώ τώρα. Συγγνώμη, πώς ετωνίσουν όταν ο πατέρας σου μπήκε φυλακή. Συγγνώμη για την ερώτηση. Τέσσερα. Όταν έχασα τη μάνα μου, τέσσερα. Βλέπετε, λίγο δεν πήγε. Ο γιος σας, μόνο το σεβασμό, ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. Σε μια εικονική... Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, εκτός από τον εαυτούλη του, το πώς αυτός θα περνάει ωραία όπως το αντιλαμβάνεται. Ένα ψέμα. Και δεν θέλω να τον κατηγορήσω ότι είναι ψεύτης. Θέλω να αποδείξω ότι ο άνθρωπος αυτός ζει στο δικό του κόσμο. Ποιο είναι το ψέμα? Σε τι πήγε ένα σχολείο. Α, μάλιστα. Τα τέσσερα χρόνια πήγε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Άννα. Σου λέω, δεν προσπαθώ να τον βγάλω ψεύτη για να πω, α, είναι ψεύτης και να χαμηλώσω, ας πούμε, τη φερεγγιότητά του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πάρα πολύ προβληματικό. Ένας πατέρας μπορεί να ντρέπεται να αγκαλιάσει το παιδί του, ανεξάρτητα από την ηλικία. Ακόμη και όταν ενηλικιωθεί η κόρη. Ξέρετε πώς σκέφτεται αυτό το αγκάλιασμα. Όταν το βλέπει μετά από κάποια χρόνια σαν γυναίκα, ίσως και να ντρέπεται γι' αυτό. Αλλά εγώ μα τι πάει να πει σαν γυναίκα, κύριε μου, είναι δυνατόν ένας πατέρας, η κόρη του να τη βλέπει σαν γυναίκα. Μισό λεπτό, γιατί ο κ. Ιωαννίδης δεν έχει μιλήσει καθόλου και μου ζητάτε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί βασικά εγώ την οικογένεια την ξέρω από μακριά. Το Σπύρο έχω γνωρίσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση. Εσείς καταρχήν φοβάστε να μιλήσετε. Όχι, νιώθετε κάποιο μιλήσω, φόβο, νιώθετε ότι υπάρχει κάποια απειλή. Εγώ δεν ζω την οικογένεια όπως ζουν οι γείτονες για να ξέρω αν υπάρχει απειλή ή όχι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Τον πατέρα τον έχω δει μία φορά τυχαία για πέντε λεπτά όταν θα πήγαμε με τις πυρία κατασκήνωση με το σχολείο. Μάλιστα. Άλλο θέλω να φέρω και μου έκανε φοβερή εντύπωση και το ξανασυναντήσει σε όσα χρόνια δουλεύω στην εκπαίδευση. Ναι. Όταν είδα το Σπύρο μετά από την επόμενη μέρα με αποκάλυψε μπαμπά. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Και μας πήρε καιρό για να το εξηγήσω ότι δεν είμαι μπαμπάς του, είμαι ο προπονητής του. Δηλαδή μας πήρε 10-20 ένα μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, συγγνώμη. Ναι, δεν το λέω. Δεν καταλάβατε. Δεν το πρώτα απ' όλα, δεν, ο καθηγητής κατ' επέκταση παίζει και το ρόλο του γονιά. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Άλλο θέλω να φέρω. Αν είχε την κάλυψη που λέει ο πατέρας του, δεν θα έχει ανάγκη να το πει σε μένα τον μπαμπά ή σε κάποιον άλλον. Επειδή ψάχνει ένα πρότυπο για την αγόρη. Το βρήκε στον προπονητή. Ακριβώς, δεν είχε ανάγκη να το πει αυτό. Είναι... Ως προς το άλλο κομμάτι, ένας γονιός ντρέπεται ποτέ να αγκαλιάσει το παιδί όχι, του. Όχι, κυρία Δρουζάλη, μόνο. Γιατί αυτό μου είχε κάνει. Η δίκως. Απάντηση είναι αυτονόητα αρνητική. Όμως, πότε μπορεί να ντρέπεται ένας γονιός να αγκαλιάσει το παιδί του. Εξαρτάται. Όταν το είναι πώς... του αντίθετου φίλου. Ναι, πώς αισθάνεται αυτό το αγκάλιασμα. Αν λοιπόν αισθάνεται ότι αγκαλιάζοντας το παιδί μου, που είναι κορίτσι, ναι. Μπορεί να διεγερθώ. Καλύτερα ας μην το αγκαλιάσω, γιατί αν διεγερθώ μπορεί να προβώ σε μια πράξη που είναι κακή. Πάντως εσύ νομίζω ότι δεν μοιάζει και η συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν τελείωσε. Δεν νομίζω. Θέλω να πω λοιπόν ότι
Μπορεί κάποιες... να ήταν όμως και αποτύψεις. Επειδή μοιάζει με τη μητέρα της. Για το έγκλημα που έχει γίνει, για τον πόνο που έχει στοιχήσει στην ψυχή. Και ήταν και έγκλημα. Και της κόρης και όλων των παιδιών. Έχει και το στίγμα του εγκλισμού. Εκεί το πάει. Ότι ο κόσμος είναι κακός. Αγκάλιασε το παιδί σου. Βρήκε τον πελά σου. Άρα ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. Είναι αυτό που σας είπα, συγγνώμη. Δεν είναι θέμα είναι γειτονιά. Αφήστε με λίγο να σας πω. Εγώ μισό λεπτό. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αρχίζω από τη Βιργινία και αμέσως μετά όλοι. Μισό λεπτό, κυρία Βασιλείου. Όχι, όχι, όχι. Διαφημίσεις και αμέσως. Κάτσε, κάτσε να την ακούσω. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά θα τα πούμε. Αμέσως μετά και θα δούμε και τον ίδιο τον πατέρα τι λέει στην κάμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τι λέει ο πατέρας στην κάμερα, το ρεπορτάζ από τη γειτονιά και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μια ημέρα μετά την παρουσίαση στην εκπομπή μας των 5 ορφανών παιδιών και το ξέσπασμα του πατέρα τους, τον επισκεφτήκαμε στο σπίτι που ζει με τη νέα του οικογένεια. Μας μίλησε για το πόσο πολύ ερωτευμένος ήταν με την Ελπίδα, αλλά και για τα όνειρά του, για τα 5 παιδιά του. Θέλω λίγο να πάμε στη σχέση σου και με τη γυναίκα σου και στην αγάπη που έτρεφες για αυτήν. Και τον έρωτα, βέβαια. Ήταν μια γυναίκα που την είχες αμφιβελώ, την πρόσεχες. Πάντα. Με έλεγε μωρό μου, με έλεγε νινή μου. Με έλεγε αγάπη μου. Είχαμε 14 χρόνια διαφορά. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Με είχε δει μια φορά σαν δόκιμος που ήταν παιδί. Είχα έρθει στον Ασπόπυργο. Οπότε λοιπόν με την Ελπίδα ερωτεύεστε και κάποια στιγμή παντρεύεστε πολύ νωρίς. Έτσι. Φτωχικές οι συνθήκες. Ποτέ. Πλούσιος. Πλούσιος, δεν είχα ανάγκη τίποτα. Τα πάντα. Τα πάντα, δεν της έλειπε τίποτα. Τα πάντα και το σπίτι μου, αν θα δείτε, τα σαλόνια μου να δείτε τις φωτογραφίες θα είναι. Το σπίτι που της είχα εγώ, ναι, με νίκη, δεν το έχει καμία στον κόσμο. Πού χάλασε η ιστορία με τη γυναίκα σου? Η ιστορία πουθενά. Πώς έγινε? Την αγαπούσα. Δεν τη ζηλεύω. Είμαι στην Βιργινία. 27 χρόνια η Βιργινία. Έχω 51. Εκείνη τη στιγμή που έγινε έτσι. Αυτή η κακιά στιγμή τέλος πάντων. Την έχεις περιγράψει βέβαια, δεν θέλω να σε κουράζω. Πήρα το όπλο που να πάω για κυνήγι. Αυτό το όπλο που έπαθα τη ζημιά το είχα για να κάνω σκοποβολή. Το ξέχασα γεμάτο, κουρασμένος ήμουν. Και είχα το παιδί μου το μικρό, το Μιχαλάκι, τον είχα δώσει στο στήθος μου. Πάντα αυτός ήθελε να κοιμάται μαζί μου. Και για μια στιγμή όπως κοιμόμουν, είχα βάλει τα χέρια έτσι και ο μικρός ήταν εδώ, ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ, με το πετάγω, τι είναι να μας σκοτώσει Ελπίδα, με το να μας σκοτώσει Ελπίδα, του ξανατραβάγει έτσι. Φοβήθηκε, δεν ξέρω τι, από τα νεύρα μου πετάχτηκα από το κρεβάτι, ακόμα το παιδί στα χέρια έτσι. Ούτε πήρα το όπλο να το σημαδέψω τίποτα. Εγώ μπορούσα να κάνω πολλά στη ζωή μου, αλλά την Ελπίδα ποτέ. Η Ελπίδα ήταν μία, ήταν ένα Θεός, πήρα αυτό που ήθελα, ένα παιδί όνειρο. Αν πιστεύεις πραγματικά μέσα σου ότι τα 5 σου παιδιά σε έχουν συγχωρήσει ποτέ. Έχουν συγχωρήσει, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια. Τα είχαν προτείνει τα παιδιά. Τα είχαν κάνει τα παιδιά έτσι να μην με θέλουν εμένα, γιατί με συλλάβανε. Τα παιδιά σου, γιατί φαίνονται τόσο φοβισμένα και μαζεμένα? Δεν είναι φοβισμένα, τα έχουν κάνει τα παιδιά. Για με υπεραγαπάνε και τα υπεραγαπάω. Εγώ δεν έχω τίποτα στη ζωή μου, εκτός από τα παιδιά μου. Προς τα παιδιά μου δεν βάζω κανέναν. Ποιο θέλεις να είναι το μέλλον το παιδιό σου? Το παιδιό μου, το όνειρό μου, ο Γιώργος μου πιλότος. Το όνειρό μου, γιατί τα βλέπω τα αεροπλάνα και σηκώνω τα χέρια του πάνω και μου λέει «Παπά, κοίτα» και το πήγαινα από το αεροδρόμιο από πάνω και καθόμουν ώρες μαζί του. Στη Βαγγελιό μου, γιατρό. Η νέα του γυναίκα, Βιργινία Καμπόλη, προσπαθεί σήμερα να χτίσει μια νέα οικογένεια πάνω στα συντρίμια της παλιάς. Η ίδια, λίγες μέρες μετά το γάμο της με τον Παναγιώτη Καμπόλη, μας μιλάει για τον σύζυγό της και για τη ζωή της μαζί του. Με τον Παναγιώτη γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι. Πήγα εκεί, ήταν κάποια άτομα που έμενε σπίτι τους, τα τάιζε, τα έκανε που δούλευε. Και τον κατηγόρησαν πίσω από την πλάτη μου. Και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Έπιασα το του Παναγιώτη και έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας. Πριν τον γνωρίσεις, ήξερες ότι είχε διαπράξει ένα έγκλημα στο παρελθόν? Βέβαια, το ήξερα.
από τη γειτονιά ότι είχα ακούσει. Πήρα την αποφάση να φτιάξω ζωή μαζί του. Αλλά εντάξει, όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Έλπιζα να του δώσω μια ευκαιρία. Παντρευτήκατε πρόσφατα. Μίλησα μου λιγάκι για τη μέρα του γάμου. 16 Φλεβάρι παντρευτήκαμε. 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στον Άγιο Δημήτρη. Όλα καλά, όλα ήσυχα. Ήμουν πολύ χαρούμενη εκείνη τη μέρα. Σου φέρεται καλά, σε αγαπάει, σε φροντίζει. Πολύ. Μέχρι και μπάνιο με κάνει. Με ταΐζει, με κάνει. Με ενδιαφέρεται πολύ για μένα, ναι. Εσύ με τα παιδιά που έχει αποκτήσει ο Παναγιώτης Καμπόλης από τον πρώτο του γάμο, έχεις καλή σχέση. Ποια είναι η σχέση σου μαζί τους? Μια χαρά είμαστε. Εγώ τα παιδιά τα ήξερα πρωτού πάρω τον πατέρα τους. Κάναμε παρέα, πηγαίναμε για καφέ. Αγαπημένοι πολύ είμαστε. Είμαστε φίλοι. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο να πληρώσεις το κενό της μητέρας τους? Όχι. Αυτό με τίποτα. Ποτέ δεν γίνεται να πληρώσω εγώ το κενό της μάνας τους. Μαζί τους μένει και η μητέρα της Βιργινίας, Βασιλεία Ροζή, η οποία, αν και αρχικά είχε αντιρρήσεις για το γάμο της κόρης της, τώρα βλέπει το πόσο ευτυχισμένη είναι μαζί του. Η κόρη σας ανακοινώνει ότι θέλει να παντρευτεί τον Παναγιώτη Καμπόλη. Γνωρίζετε φυσικά ότι είχε διαπράξει ένα έγκλημα στο παρελθόν. Ποια ήταν η δική σας αντίδραση? Στην αρχή ήταν αρνητική. Αλλά σιγά σιγά, ας πούμε, αφού την αγαπούσε, υποχωρήσαμε και τον πήρε. Τι να κάνει? Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς χωρίς τον Παναγιώτη, δεν μπορούσε καθόλου. Στην αρχή δηλαδή είχατε αντιρρήσεις για το γάμο αυτό? Είχαμε αντιδράσεις γιατί λόγω της ηλικίας, λόγω του παρελθόν που είχε και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά ευτυχώς, ας πούμε, εξελιχθήκαν τα πράγματα καλά γιατί βγήκε καλό παιδί, την αγαπάει, την προσέχει. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Χωρίς τον Παναγιώτη δεν κάνει λεπτό. Δεν κάνει χωρίς τον Παναγιώτη λεπτό. Τον ζηλεύει κιόλας. Τα όνειρα τα δικά σας για τον Παναγιώτη και τη Βιργινία ποια είναι? Να περνάνε καλά. Να κάνουν το παιδάκι το δεύτερο, να περνάνε καλά, να ζουν ευτυχισμένοι. Η χαρά μου αμένα αυτή είναι. Παραπάνω τι περιμένω. Να. Συγγνώμη, αλλά. Πολλά τα στοιχεία που δίνονται από αυτό το βίντεο. Ένα πράγμα θα κρατήσω από αυτή τη συνέντευξη. Έχει το θράσος, τολμάει να πει την έκφραση. Έστρεψαν τα παιδιά μου εναντίον. Αν είναι δυνατόν να τα έχει μεγαλώσει η ίδια του η μάνα, να τα έχει φέρει εκεί που τα έχει φέρει, τουλάχιστον ζωντανά. Εγώ δεν λέω αν τα μόρφωσε. Επιβίωσαν πείνας, κρύου, κακοχιών. Ορφανοτροφείου. Και, λέει, στρέψαν τα παιδιά. Τέτοια μη επαφή με την πραγματικότητα έχει αυτός ο Κύριος. Είναι, να ολοκληρώσω συγγνώμη. Τα παρουσιάζει, είπατε τέλεια. Είναι άκρος, μια στιγμή, είναι άκρος χειριστικός. Έχει φτιάξει το παραμύθι του στον εγκέφαλό του. Και όλος ο άλλος ο κόσμος απλά είναι το ντεκόρ μέσα που ζει τη φαντασίωσή του. Όσο σκληρός και να είμαι, ζητώ συγγνώμη. Δεν τον κατηγορώ. Πώς δεν τον κατηγορείτε? Συγγνώμη, αν κάποιος είναι ένα 20 και τον πω κοντό, λέω την αλήθεια. Δεν τον κατηγορώ ότι δεν είναι ψηλός. Μπορώ να πω την άποψη? Ναι, κυρία Παπλέα. Δική μου η άποψη είναι ότι εδώ δεν είναι ένα λαϊκό δικαστήριο. Δηλαδή, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει ένα έγκλημα. Και άλλα 5 εγκλήματα. Αφήστε να σας παρακαλώ. Έχει κάνει και άλλα 5 εγκλήματα. Όμως εμείς δεν είμαστε δικαστές. Όμως εδώ εμείς πρέπει να δούμε το μέλλον των παιδιών αυτό. Και δυστυχώς δεν το κοιτάζουμε με το να κριτικάρουμε τον άνθρωπο όχι. Αυτό. Αφήστε με να λέω. Εγώ σας άφησα και σας άκουσα με υπομονή. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ό,τι είπα δεν ήταν σε σχέση με αυτά που είπατε. Ναι, αφήστε να δεν μιλήσω. Σας δίνω το δικαίωμα. Δεν μου δίνω το δικαίωμα να μιλήσω. Να μιλήσετε όσο θέλετε. Αλλά εγώ δεν κρίνω κανέναν. Και σας το έθεσα με σαφήνεια. Λοιπόν. Το ότι παρατηρώ ως άνθρωπος νοήμων και κοινή λογική 5 πράγματα, δεν καταδικάζω κανέναν. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα όμως να κάνει ό,τι θέλει, όχι εις βάρος της ελευθερίας και του ευζήν του άλλου. Το θέμα που τίθεται είναι για αυτά τα παιδιά. Αυτά ευτυχώς είναι ενήλικα. Άρα μπορούν μόνα τους να κρίνουν εάν θα βλέπουν τον πατέρα τους ή όχι. Και εμείς δεν έχουμε ίσως το δικαίωμα να τους πούμε τι θα κάνουν. Εσείς αποφασίζετε. Όμως υπάρχουν 3 ανήλικα παιδιά. Και γι' αυτά θα αποφασίσει το ελληνικό δικαστήριο. Είναι ένα θέμα που δεν θίξαμε καθόλου. Το δικαίωμα επικοινωνίας των μικρών παιδιών. Έχετε καθήκον και εσείς, η γιαγιά, η ηρωική αυτή γιαγιά,
Έχετε καθήκον να θέσετε το θέμα στη δικαιοσύνη, εσείς που έχετε την επιμέλεια, να τους πείτε, να πείτε στο δικαστήριο εάν ο πατέρας έχει το δικαίωμα να βλέπει τα ανήλικα πλέον παιδιά. Γιατί τα ανήλικα δεν χρειάζεται να κάνουμε καν συζήτηση. Είναι ενήλικα και κρίνουν μόνο τους αν θα τον δούνε. Αν θέλουν ή δεν θέλουν. Και ίσως δεν έχουμε το δικαίωμα να τα επηρεάσουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όμως για τα μικρά παιδιά πρέπει να κρίνει το ελληνικό δικαστήριο και ίσως πρέπει να το αφήσουμε ανεπηρέαστο. Λοιπόν, αν τώρα εδώ. Ακούγοντας την κυρία Παυλέα, θέλω να πω ότι εγώ σας άκουγα την ώρα που σχολιάζατε το βίντεο. Όλους σας. Έτσι. Η Βιργινία να λέει πραγματικά μέσα από την καρδιά της. Αυτή είναι η αλήθεια σου. Ότι μέχρι και που σε κάνει μπάνιο, ότι σου φέρεται πολύ τρυφερά. Ναι. Η γιαγιά να γυρνάει να σε κοιτάει εκείνη την ώρα με αποδοκιμασία. Όχι αποδοκιμασία. Όχι λάθος. Έτσι κάπως παράξενο μου φαίνεται. Όχι, δεν ο άνθρωπος αυτός είναι δύο λεπτά. Σας παρακαλώ, επειδή απευθύνεστε σε εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες αυτή τη στιγμή, έτσι, θέλω να σας επαναφέρω φιλικά στην τάξη, αλλιώς δεν σηκώθω να φύγω, Άννα μου, γιατί με ενοχλεί προσωπικά εμένα. Θα ήθελα να είμαστε πιο σοβαροί, γιατί υπάρχει μια νεκρή γυναίκα που είχε 5 παιδιά και δεν τα χάρηκε. Από εκεί και μετά θα συζητάτε. Και μου είπατε ψέματα. Πριν ο γιος σας είπε στην τηλεόραση ότι τη γνώρισε 13 ετών και 14 ετών ήταν έγκυος. Και εγώ σου λέω ότι την πήρε 17 χρονών και έκανε το πρώτο παιδί. Εντάξει. Ήταν 23 και έκανε 5 παιδιά. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εντάξει. Τα λέει αυτός. Να είναι καλά. Δεν ήρθα εδώ να κουροϊδέψω λοιπόν, τον κόσμο. Είπε η Ρόη Παυλέα. Εντάξει, να μην αλλάζουμε κουβέντα. Επειδή με ενοχλεί αυτή η επίσημη παιδεραστία στην Ελλάδα, εμένα με τσαντίζει πάρα πολύ. Να τη διώξουμε την κόρη από πάνω μας, κι ας είναι και 12 χρονών. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν λέω για σένα. Εσύ είχες τον άντρα. Του κατουράει με το περίσσεμα. Δεν είχες το άλλο. Στην κόλλο Ελλάδα που είμαστε. Άστα αυτή κάνετε την κουβέντα. Κάνετε λάθος, σας παρακαλώ. Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω. Τι λάθος να κάνω. Αυτό δεν με καταλαβαίνεις. Που δεν ξέρετε. Είπε η κυρία Παυλέα κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ. Για την δικαστική συνδρομή, για το ότι η κοινωνία πρέπει επίσης να ρίξει τη ματιά της. Στην περίπτωση που τα παιδιά αυτά είτε έχουν ψυχολογικό πρόβλημα, είτε απειλούνται και δεν το λένε, έτσι. Γιατί δεν είναι να παίρνουν και οι άλλοι τηλέφωνο στο ανεύθυνο και στο ανώνυμο. Όποιος έχει μαγκιά να πει, το οποίο συνεχίζεται. Έτσι. Α, δύο λεφτά. Ο Κώστας, ο Στοφόρος μπορεί να μας ενημερώσει Κώστα, για το τι γίνεται. Κώστα, να μας πεις ακριβώς γιατί γίνεται αυτό. Το τι γιατί γίνεται. Φοβούνται ότι επειδή έκατσε 10 χρόνια στη φυλακή, φαντάζονται στο υπαρχιακό περιβάλλον του Ασπρόπυργου ότι έχει βγει ο άνθρωπος αυτός και έχει και μια μαφία μαζί του. Επειδή έτσι είναι η φυλακή και όταν βγαίνεις από τη φυλακή σε ακολουθεί και αυτού του είδους. Έτσι η ροή. Η ετικέτα. Είναι δύσκολο και για τον ίδιο. Είναι και για τον ίδιο δύσκολο να επανενταχθεί. Μα συγγνώμη, δεν ακούτε. Πού είσαστε αλλού. Δεν το λέω προσβλητικά. Το ίδιο το κορίτσι πήρε την αστυνομία πριν 20 μέρες. Για ποιο λόγο όμως. Αφού σας λέει, δεν θέλω να θυμάμαι. Έχει επιλεκτική μνήμη και έχει όλο το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει. Και πέρα, όταν ήδη φτάνει στο σημείο να παίρνει την αστυνομία, γιατί φοβάται. Είναι μια κοινωνική έρευνα. Έρχεται σε σύγκρουση το βίντεο που τα δείχνει όλα ρόδινα και ωραία. Εγώ δεν βρίσκομαι αλλού. Δεν μπορώ να δω ποιο τελικά είναι. Τι τελικά γίνεται. Γιατί μα δείχνετε το βίντεο που είναι ο Κώστας Χριστοφόρος να μα ενημερώσει για το τηλεφωνικό κέντρο, αν υπάρχουν εξαιρετικά. Ναι, γεια σας, ακούω, Άννα. Ένα τέλειο άνθρωπο ρομαντικό που όλα είναι τέλεια. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Θέλεις να μας πεις στο τηλεφωνικό κέντρο τι γίνεται, τι πληροφορίες ναι, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα να πω. Όσοι τηλεφωνούν να κάνουν λίγο υπομονή. Είμαστε 5 άνθρωποι, προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλους. Ναι. Υπάρχουν διασταυρούμενες, ας πούμε, καταγγελίες. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο πατέρας δεν είναι για να τον φοβάται κανείς, ότι ό,τι συνέβη είναι όπως τα είπε ο ίδιος και ότι δεν δέχονται αυτά που λένε οι γείτονες ότι είναι ο φόβος της γειτονιάς. Αλλά βεβαίως οι περισσότεροι επιμένουν και εξακολουθούν να λένε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Παναγιώτης Καμπόλης, έχει δημιουργήσει προβλήματα στη γειτονιά και ότι τον φοβούνται και ότι φοβούνται για τα παιδιά. Και ότι υπήρχε η πληροφορία ότι και ο σύζυγός σας... Ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω. Ήταν επίσης οξύθυμος, δηλαδή... Ήτανε άνθρωπος γιατί έπινε. Ναι, έπινε και εκείνος. Αλλά ποτέ δεν πήραξε άνθρωπο όμως. Ναι, προσέξτε τώρα ότι έχει πάρει ο γιος δηλαδή πολλά στοιχεία από τον πατέρα του. Μα και έπινε... Μα και αυτά είναι μέσα στον παππού, αλλά δεν έχουν πάρει τα στοιχεία του παππού.
Είναι καλά παιδιά. Τους είπα πέντε κουβέντες, εσείς καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Δεν μπορεί κανείς να τα κατηγορήσει. Και αυτά ναι, με ναι. Το παππού ζούνε. Ο παππούς να μεγάλωσε. Αλλά δεν πήραν κανένα στοιχείο από τον παππού. Μάλιστα. Α, ναι. Λοιπόν, αφού εγώ έχω υποφέρει, πώς να το δώσω να το καταλάβεις τώρα. Αφού εγώ έχω ζήσει σε μια οικογένεια σπουδέσμα που ήταν οξύθυμη, εγώ κοίταξα να μην πάρω από την οικογένεια που είναι οξύθυμη, να κοιτάξω τον εαυτό μου. Εντάξει, να κοιτάξω μπροστά. Και να σκεφτώ όπως πρέπει να σκεφτώ σαν άνθρωπος. Δεν είμαι γραμματιζόμενη, μια γράμματη γυναίκα είμαι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέτε. Και στην ηθική απάνω στα παιδιά. Και σε όλα τα έχω βγάλει. Ακούστε με λίγο. Όταν υπάρχουν οικονομικά διέξοδα, ναι. Φτώχεια, ένδια, ο άνθρωπος το, είπαμε... το ρίχνει στο αλκοόλ. Νόμος. Όχι, συγγνώμη. Ναι. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι φτωχοί είναι αλκοολικοί, δηλαδή. Όχι, όχι αλκοολικοί. Όμως, αρχίζει πάρα πολλές φορές το αλκοόλ. Φτωχοί άνθρωποι. Συγγνώμη, είναι αυτό που λένε ότι τα παιδιά χωρισμένων γονέων γίνονται ναρκωμανείς. Όχι, μην κάνουμε τέτοιες γενικεύσεις. Τουλάχιστον επιστημονικά δεν είναι υπάρκτες. Από τον καιρό που πήρε τα παιδιά στα χέρια του. Όχι, επιστημονικά είναι τεκμηριωμένο. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Δεν είναι γενικεύση. Κυρία Ζουρδάκου. Αλκοόλ και ναρκωτικά. Μάλιστα. Ορκίστηκε στον εισαγγελέα ανηλίκων για το όταν πήγα. Γιατί με κάλεσε τότε που έγινε αυτό, γιατί δεν δώσαμε τα παιδιά στα ορφανοτροφεία, ενώ επιμέναν να τα πάρουν. Και με κάλεσε ο. Πώς λεγόταν. Ο εισαγγελέας ανηλίκων. Ναι, ανηλίκων. Ήταν τότε, δεν θυμάμαι, ο κύριος Χρυσός. Δεν με χρειάζεται, εντάξει. Ήταν, με το που μπήκα μέσα και με είδε από πάνω μέχρι. Μου ήμουν 52 χρόνια. Γυναίκα, αλλά δεν φαινόμουν ούτε και για 40. Γιατί ήμουν μια γυναίκα δουλεμένη και όλα αυτά, αλλά δεν ναι. Μου φαινόταν. Εσύ είσαι η κυρία Καμπόλη, μου λέει. Λέω ναι, εγώ είμαι. Είσαι η γιαγιά των παιδιών. Λέω ναι. Και πιάνει το χαρτί που του είχαν στείλει και το έκανε κομμάτια μπροστά μου. Και μου λέει: τα παιδιά θα μείνουνε με σένα, ναι. Γιατί φαίνεσαι τι άνθρωπο είχε πάρει όμως και πληροφορίες. Ναι. Θα μείνουνε με σένα τα παιδιά. Αλλά στο ορφανοτροφείο δεν θα πάνε, γιατί δεν βγαίνουν σωστά. Και με πήρε, μου βάλε τα παιδιά στο ΙΚΑ, στο όνομα του άντρα μου. Μου έκανε το δικαστήριο, πήρα την επιμέλεια των παιδιών. Και τα έχω τουλάχιστον, τα δείχνω με το δάχτυλο. Ας βρεθεί ένας να μου πει ότι εγώ αυτά τα παιδιά τα κακοποίησα ή τα ενόχλησα τα παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει ούτε ένας. Προς Θεού, ούτε ένας. Βέβαια, δεν τίποτα. Πρώτος εγώ που σας ξέρω τόσο λίγο θα σας περασπιστώ μέχρι τελευταίας γανίδος του έμπασης. Προς Θεού, μα δεν βρέθηκε κανείς. Μα δεν βρέθηκε ούτε ένα τηλεφώνημα να λένε για σας αρνητικό. Με τα καλύτερα λόγια μιλάει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Και με τιμή λέω το μου στο τέλος της λέξης. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Είπες λοιπόν. Μια πολύ σωστή κουβέντα και μου έλυσες μια απορία. Επίσημα έχεις την επιμέλεια των παιδιών. Αυτό είπε. Ναι, τότε σου πήγαινε αυτό το δικαστήριο από εκεί. Ναι, ναι, θέλω να πω επίσημα η επιμέλεια είναι στα ναι. Χέρια σου. Μάλιστα. Δεν θέλω, εγώ νομίζω ότι άδικα μιλάμε για τους γειτόνους να πούν την άποψή τους. Να πούν την άποψή τους η γειτόνια είναι καλός ή κακός ο μπαμπάς. Όπως είπες και πολύ σωστά. Ναι. Κανένας δεν χρωστάει σε κανέναν καλό. Και κανένας δεν μου χτύπησε την πόρτα να μου πει τίποτα. Εγώ θα σου θέσω την ερώτηση χωρίς να λαϊκίζω, ναι. Χωρίς να κυτρινίζω και χωρίς να θεωρώ ότι αυτή η σοβαρή εκπομπή είναι μια εκπομπή η οποία γίνεται απλώς για να συγκινεί τον κόσμο. Έχω πολύ σεβασμό στην παρουσιάστρια και γι' αυτό και είμαι εδώ. Λοιπόν. Με το χέρι στην καρδιά, τη στιγμή που εσύ και νομικά, πέρα από ηθικά και από μόνη σου, έχει την ευθύνη αυτών των παιδιών. Και δεν λέω για να κατηγορήσουμε, όπως είπε η κυρία που νόμισε ότι κατηγορώ το γιο σου. Επί της ουσίας, αγαπητοί μου φίλοι, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών σου. Εσύ τι θεωρείς, επειδή εσύ υπήρξες μάνα. Αύριο μπαίνεις σε ένα καινούριο σπίτι. 10 άνθρωποι σου δίνουν 5 παροχές για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις το θεάρεστο Πανάγιο έργο σου να μεγαλώσει αυτά τα παιδιά σωστά. Θα πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαστικά τόση ώρα που το ζητούν και αμέσως μετά. Θέλω να πω το εξής τώρα. Είχαμε μείνει στην ερώτηση για το τι θέλει μάλλον η γιαγιά
γιαγιά. Μα είναι η μόνη που έχει το δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση. Κοίταξε. Είναι η μόνη που έχει όλη την πληροφόρηση, γνωρίζει το πρόβλημα και μία μικρή παρένθεση προς Θεού. Υπάρχει και μια... Δεν λέω για να κατηγορήσω το πατέρα. Ναι. Ο πατέρας είναι αυτός που είναι. Πρόσεξε. Πρέπει να μπει πρέπει να στο εικονικό του κλουβί. Περιμένετε. Πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνουν με τα τρία ανήλικα παιδιά. Περιμένετε. Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία θα απαντήσει για το τι θες για το μέλλον όλων των παιδιών. Αλλά στο διάλειμμα θέλω να πω το εξής. Σε ρώτησα έτσι οι δυο μας που μιλάγαμε και σου είπα, πες μου, υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά, σηκώνει χέρι ο πατέρας. Τι μου απάντησες? Σ' απάντησα. Αφήνω εγώ, πες πώς μου το πες. Μα δεν αφήνω εγώ να το απειράξω τα παιδιά. Μάλιστα. Μπαίνω μπροστά και λέω. Και σου λέω. Δικά μου τα παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι δεν τα γνωρίζω τα παιδιά. Και σε ρώτησα μετά. Ναι. Πώς εξηγείς ότι τα μάτια της Βαγγελιός είναι μαυρισμένα? Τα μάτια της Βαγγελιός είναι μαυρισμένα γιατί όπως έχει ζήσει όλα αυτά που έχει ζήσει μέσα στα πέντε αγόρια, που είναι τα τέσσερα αγόρια, και σου είπα είναι ένα δωμάτιο και ένα των παιδιών, τα αγόρια. Έχει γίνει νευρικό. Χτυπιέται μόνη της. Βάζει τα βέβαια το χέρι να βγάλει το μάτι της. Επειδή της έπεσε, έπεσε κάτω το κινητό. Το κινητό και έφυγε η κάρτα. Η κάρτα και δεν τη βρίσκουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε συμπτώματα που παρουσιάζει το παιδί. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ νευρικό. Ψυχολογική υποστήριξη. Ήμουνα νευρικιά. Τώρα είσαι εσύ. Ναι. Μην μιλάς. Είσαι ακόμη, αγάπη μου. Όχι, είμαι καλύτερα. Και εγώ θέλω να. Αλλά γενικά θυμώνεις εύκολα. Θυμώνεις εύκολα. Λίγο. Έχει όλο το τώρα. Πρέπει και οπωσδήποτε θα φροντίσουμε. Ήδη και στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες. Θυμάσαι, κύριε Ευαγγελίου, πολλές φορές συναντηθήκαμε. Προείχαν προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη σύντησή τους, με τέτοια πράγματα που ήταν πιο αναγκαία. Βοηθιόντουσαν από το Δήμο πάρα πολύ και ο προηγούμενος Δήμαρχος βοήθησε και ο κύριος Μελετίου επίσης, ο τωρινός σας βοηθάει νομίζω και είναι κοντά σας. Δεν βοηθάει ο τωρινός, κυρία Βασιλείου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έδωσε 50 ευρώ για να πάρουμε μια... Έτσι, λοιπόν, θα θέλατε ενδεχομένως... Θα θέλατε ενδεχομένως... Θα το δούμε αυτό όμως. Από το Λιάκο, ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν και, και η γειτονιά βοήθησε ο κόσμος πάρα πολύ. Ασπροπιδότης είναι ένας παραδοσιακός λαός που αξίες όπως αλληλεγγύη, κυρία Βαγγελιά. Συγγνώμη, κυρία Βασιλείου, ξέρετε εσείς καλύτερα την πραγματικότητα από την ίδια τη γυναίκα. Ξέρω, η γιατί... γειτονιά αφού λέει δεν όχι. Έχει βοηθήσει. Μια καλή μέρα και χαρά στο κουράγιο σου πως τα μεγαλώνεις. Είχαν πιάσει την αρχή στο όρφανο τροφείο, στο όρφανο τροφείο. Εντάξει. Έχει το παράπονο στο δεν μου χτύπησαν την πόρτα ποτέ να μου πούνε να έχει το τσουκάλι μου. Εγώ σας ρωτάω για την υγεία των παιδιών τι θα μπορέσει να γίνει. Υπάρχουν όμως ανώνυμοι άνθρωποι μέσα στο Λασπρέπλου. Πάμε παρακάτω, να πούμε τώρα το εξής. Είναι ανώνυμοι. Μάλιστα. Εντάξει. Χρειάζεται οπωσδήποτε, αυτό είναι σίγουρο, να τα παιδιά να αρχίσουν να έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό είναι εσείς πώς εξηγείτε, είναι... Ναι, αυτό το σύμπτωμα, δηλαδή και ο θυμός που έχουν, δεν ξέρω κι αν κι εσείς πήρε ο θυμώνεις, παιδί μου, εύκολα. Έχεις μερικές φορές, ναι. Έχεις και εσύ νεύρα πολλά. Από το σχολείο. Ναι. Αυτό τώρα θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει. Εντάξει, είναι έκφραση έντονου εκνευρισμού, υποθέτω είναι, που έχει τάσεις και αυτοκαταστροφικές. Εντάξει, χτυπιέται ας πούμε και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι είναι τα πράγματα τόσο σοβαρά, και αυτό το λέω γιατί δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε διαγνώσεις τώρα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ζήσει τα παιδιά είναι λογικό. Να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Πέρα του δέοντος λογικό είναι. Οπωσδήποτε χρειάζονται μια υποστήριξη. Όμως θέλω να ξαναγυρίσω πάλι σε ένα ζήτημα και να πω το εξής. Ότι όσοι ειδικοί και να πέσουν στην οικογένειά σας και να αρχίσουν και να σας υποστηρίζουν, δεν θα λυθούν τα προβλήματα αν δεν είστε διατεθειμένοι ένας, δύο άνθρωποι μέσα από την οικογένεια, εσείς ας πούμε, και άλλος ένας που χειρίζεστε λίγο την κατάσταση, αν δεν βάλετε, δεν κάνετε ένα σχεδιασμό. Του πώς θα είναι η επόμενή σας μέρα. Γιατί, να πω τι εννοώ απλά. Αν συνεχίσετε να ζείτε μέσα σε μια συνθήκη τόσο ασαφή, με μια γυναίκα, ας πούμε, την κοπέλα αυτή, η οποία την έχετε... υπάρχει μια ασάφεια στους ρόλους σας, στις σχέσεις σας, στο πώς θα δομήσετε τη ζωή σας, τη δομείτε από εδώ και πέρα.
Αν δεν τα λήξετε αυτά, κυρία Ευαγγελία μου, θα είσαστε συνέχεια σε μια κατάσταση σύγχυσης. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι εννοώ, να πω. Εδώ τώρα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το θέμα του σπιτιού, το οποίο πρόκειται, έχει πάρει το δρόμο του. Ωραία. Για να μπορούν ενδεχομένως και σε 10 μέρες τα παιδιά να μεταφερθούν με τη γιαγιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μισό λεπτό, για να μην λέμε γενικά και αόριστα. Να ξεκινήσει αυτό, Άννα μου. Θέλω 5 δευτερόλεπτα μόνο να πάρω απάντηση σε κάτι που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με το σχολείο, πώς πάτε, παιδιά. Καταρχήν, μην μιλάμε όλο με τη γιαγιά. Ελληνικά ξέρουν και ωραία παιδιά είναι. Πώς πάτε με το σχολείο. Με το σχολείο, πώς πάμε, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ, ωραία. Το δικό μου είναι καλό το σχολείο. Ήρεμα όλα μέσα. Κυπουρική. Η κοπελιά. Θα γυμναστεί του πρώτου. Εγώ έχω λίγο δυσκολία, αλλά εντάξει, το καταφέρνω. Στο σχολείο. Αισθητικό. Ναι, αισθητικό. Έχει σπουδάσει αισθητικό. Έχει πάρει το πτυχίο. Κατά τη γνώμη κατάλληλα, πώς είναι στο σχολείο. Ο άλλος, ο μικρός πάει για ναυτιλιακά σπουδάζει. Ποιος είναι που έχει σταματήσει? Είναι ο Βασίλης. Έχει δύο μαθήματα, έχει μείνει 2 χρόνια και έχει 2 μαθήματα για να πάρει το πτυχίο του γυμνασίου. Ο πρώτελευταίος. Πρώτελευταίος δεν μπορεί να τελειώσει το σχολείο. Να αναφέρω κάτι σαν εκπαιδευτικό του Σπύρου. Έχει μεγάλη σημασία. Ο Σπύρος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω δει μέχρι σήμερα στο Ακόντιο. Το μπαλάκι του software, το οποίο είναι. Ένα τεστ για να δούμε πόσο μπορεί, τη δυνατότητα, τι κριτικότητα έχει στο χέρι. Ένα παιδί στην ηλικία το πετάει 20-30 μέτρα. Ο Σπύρος το πετάει 80. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Εγώ προσπάθησα σαν γυμναστής να βρω κάποιο σύλλογο, γιατί δεν είναι απλά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει ένα λεωφορείο να τον πάρει, να τον φέρει, να τον πάει στην προπόνηση, να τον πάει σε κάποιο στάδιο, να βρεθεί κάποιο αρμόδιος φορέας να τον. Κοιτάξτε, τώρα που θα μεταφερθούν στο καινούριο σπίτι, από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να βάλουμε τάξη σε όλα, όπως λέει και η κυρία Βασίλειο, ότι χρειάζεται. Δεν ξέρουμε πολύ ότι ένα παιδί με αυτή τη σωματική διάπλαση έχει τέτοια κριτικότητα στο χέρι του. Μάλιστα. Τώρα, άρα το ερώτημα είναι, τα παιδιά με τη γιαγιά προχωρούν στη νέα του στέγη ή γίνονται μια μεγαλύτερη, ευρύτερη οικογένεια? Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω, ποια είναι τα σχέδιά του. Γι' αυτό ρωτάω συνέχεια, εκείνο το μυαλό μου και δεν ξέρω. Εσύ, Βιργινία μου, τι θα ήθελε? Α, συγγνώμη, γιαγιά προηγείται. Ναι, εγώ θέλω ένα άλλο σπίτι, να πάρω αυτά τα παιδιά, ωραία, να τα στεγάσω μέσα για να νιώσουν πιο άνετα, να νιώσουν, πώς να σου το πω, τι καθαριότητα τα πάντα, γιατί σωστά, δεν υπάρχει εκεί μέσα. Άρα λοιπόν τώρα λέμε το εξής, ότι βρίσκεται ένα σπίτι λοιπόν, παίρνετε τα 5 παιδάκια. Και τον άντρα μου βέβαια. Τον άντρα σας, πώς είστε, 6 με τα παιδιά. 6 είμαστε και με το κοριτσάκι. Με το μικρό, 8. Πηγαίνετε εκεί και οργανώνετε την οικογένειά σας. Βέβαια. Αυτό θεωρώ εγώ σωστό. Έτσι, μιας και από εκεί μισό λεπτό όλα, να τελειώσω. Όλα, μιας και ο πατέρας των παιδιών έχει κάνει μια καινούργια οικογένεια και αυτή την οικογένεια πρέπει να τη στεγάσει κάπου αλλού. Σωστά. Αυτό είναι, ναι, το φυσιολογικό. Αυτό λέει η δική μου στοιχειώδη συλλογική. Ναι. Και δεν λέει, ας πούμε, έτσι, ναι, να βρεθούμε ξανά 15 άνθρωποι σε ένα χώρο, να αρχίσουν οι προστριβές, τα προβλήματα, η τσακωμή, οι καυγάδες. Έχει δίκιο, κυρία Βασιλείου. Στην κοινωνία που ζούμε, την καινούργια κοινωνία, είναι όλα εύκολα. Δεν ας είναι και λίγο μακριά. Όχι, όχι, δεν το λέω. Υπέρ το λέω. Είναι εύκολο να βρίσκονται. Πόση αντοχή έχετε? Εμείς μιλάμε του ασφαλούς. Δεν σας έχουμε ζήσει κτλ. Εσείς τόσα χρόνια παιδεύεστε. Πόσο θα αντέξετε ακόμα? Ψυχή μου έχει τέτοια αντοχή. Λοιπόν. Έχω τέτοια πίστη στο Θεό που μου δίνει τέτοια δύναμη που δεν μπορώ να την περιγράψω. Αυτό είναι γεγονός και είστε και καταπληκτική γυναίκα, δεν το συζητούμε. Έτσι. Γι' αυτό, και κάνατε, παιδιά, συμφωνείτε? Σε αυτό που λέει. Τώρα, σε αυτό που λέει η κυρία Βασιλείου, συμφωνείτε? Θέλετε να γίνει έτσι? Για το σπίτι, ρωτάμε. Ναι, ναι. Να πάμε. Ναι. Να συμφωνούμε με την κυρία. Έτσι. Μόνα σας, τα παιδιά, με τη γιαγιά και τον παππού. Ναι. Αυτό είναι που θέλετε. Ναι. Και ξεκάθαρο. Νομίζω είναι τελείως ξεκάθαρο. Το ίδιο εκφράζουν και τα άλλα παιδιά, τα αδέλφια σας. Ναι. Την ίδια γνώμη. Ναι, ναι. Και όποτε θέλετε θα βρισκόσαστε και με τη Βιργινία και με τον πατέρα σας. Ναι. Εσύ, Βιργινία μου, τι λες τώρα για όλα αυτά? Όποτε θέλετε εσείς. Ναι. Να κατεβαίνουμε εμείς να τους βλέπουμε. Έτσι. Τι θέλεις, μισό λεπτό, Βιργινία μου, τι λες, Σπύρο? Κατάλαβες, αγάπη μου, τι είπε ο Σπύρος, τι είπε, παιδιά, γιατί είναι σοβαρό. Λέει να πηγαίνουμε εμείς να τους βλέπουμε. Αυτό, αγόρι μου, είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι αυτό, να έχεις το πάνω χέρι στη σχέση εσύ. Να μπείτε σε καινούριο δρόμο ζωής. Να μην νιώθετε εξαρτημένοι από οποιονδήποτε. Σπύρο, γιατί το λες, εξήγησέ μας, να πηγαίνουμε εμείς όποτε θέλουμε. Τι εννοείς? Να πηγαίνουμε εμείς όποτε θέλουμε να τους βλέπουμε, να μην κουράζονται, ταλαιπωρία είναι. Μόνο έτσι μένεις τον όλο. Σπύρο! Άρα, Σπύρο!
Σμύρο, κράτα ισορροπίες εσύ, Σμύρο. Εσύ κράτα ισορροπίες. Ε, κράτα ισορροπίες. Όχι, μιλάμε για παιδιά και ξεχνάμε ότι ο Σπύρος είναι ένας άντρας. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και να το βοηθήσουμε κιόλας. Και είναι και καλά παιδιά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Από μακριά και να αγαπιόμαστε, μου λες. Άγια σου. Αυτό είναι. Να δούμε και τη καινούρια, τη Βιργινία, το οικονομικό υπόβαθρο της καινούριας οικογένειας, αν η ίδια χρειάζεται να βρει μια δουλειά για να έχουν ένα καλύτερο αύριο, να μην υπάρξουν πάλι οικονομικά προβλήματα κτλ. Βιργινία, εσύ πώς το σκέφτεσαι? Με τα παιδιά ή για τη δουλειά? Όχι, για το δικό σου αυτό. Με τα παιδιά τα αγαπάς πάρα πολύ, συγχαρητήρια για τη δικιά σου οικογένεια. Πώς, δηλαδή, το οικονομικό υπόβαθρο, αν υπάρχουν κάποια διέξοδα... Τι ρωτάτε, κυρία μου? Αυτά θα τα συζητήσει με τον άντρα της και θα τα βρούνε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εσύ πώς... Τι θέλετε να μάθετε? Τι ρωτάτε? Για να τις βρούνε μια δουλειά. Την καινούργια αρχή. Για να δουλειά. Θέλω. Ακούστε. Εσύ γιατί είναι αυτό? Ακούστε το, κύριε. Τι ρωτάτε? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς ρωτάτε εσείς γι' αυτό. Διότι εμένα με ενημερώνουν, δεν σας άκουσα. Με ενημερώνουν και από το κέντρο το τηλεφωνικό συνεχώς. Είναι κόσμος που θέλει να βγει να μιλήσει. Εάν θέλετε να ακούσετε ένα τηλέφωνο, θέλετε? Θέλετε να ακούσετε ένα τηλέφωνο? Ορίστε, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία μου. Γιατί να σας πω κάτι, μόνο εγώ ακούω το τι δηλώνετε όλοι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, θα ήθελα με αλλοιωμένη τη φωνή. Με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, η γιαγιά... Τι φοβάστε και θέλετε να αλλοιωθεί η φωνή σας? Ορίστε. Τι φοβόσαστε και θέλετε να αλλοιωθεί? Γιατί η οικογένεια όλη... Ακούστε. Όλοι γενικώ και ανεξαιρέτως μπορείτε να έρθετε στην αστυνομία Τασκοπύργου να δείτε ότι είναι με ένα όπλο. Ο παππούς, ο γιος, ο άλλος ο γιος, ο γαμπρός κλέφτης και στη φυλακή, ο γιος της ο άλλος στη φυλακή, εξών από αυτόν. Ποιος γιος? Ποιος λέει τώρα αυτή? Μεγάλο ψέμα. Αυτή λέει πολύ ψέμα. Αυτή δεν μπορεί να είναι έτσι, ο δικό μας πάντως όχι. Λοιπόν, με ακούτε? Με ακούτε? Ορίστε. Λοιπόν, η κυρία αυτή, η γριά... Καταρχήν να σας πω, ανώνυμα είναι πάρα πολύ εύκολο να... Εγώ θα το σταμάταγα στον αέρα. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία. Ανώνυμα είναι ηλίθιο, μωρέ. Ακούστε να μιλήσει και κάποιο άνθρωπο. Σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Κανιβαλισμό δεν δέχω. Όχι, 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 όχι. Εγώ δεν θα αφήσω τη γραμμή στον αέρα. Δεν θα αφήσω τη γραμμή. Αυτή είναι μια αλήθεια που κυκλοφορεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την κακή τηλεόραση και κάποιους κομπλεξικούς μέσα στο ίντερνετ, όπου μέσα από την ανωνυμία ξεφτιλίζω όποιον θέλω. Όχι, έχει αφήσει το όνομά της. Έχει αφήσει το όνομά της. Έχει αφήσει όλα τα στοιχεία. Έχει αφήσει για σένα, ανά μου, εν όψη του νόμου, γιατί σε υπεύθυνη εκπομπή. Έχει αφήσει όλα τα στοιχεία. Δεν το έχει αφήσει για μένα και για τον πολίτη που ακούει. Για τα δηλαδή στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν το έχει αφήσει για τα παιδιά. Να μιλήσω λίγο. Επειδή ξέρω ότι μας μισούν όλοι από εκεί. Γιατί, κορίτσι μου? Και ξέρω τι άνθρωποι είναι. Δεν τα το δικό του σπίτι δεν το κοιτάζει. Κοιτάνε το άλλο σπίτι τι κάνει. Δεν θέλω να ρωτήσουν του άλλου. Γιατί ακούσαν ότι βρέθηκε ένα σπίτι για αυτά τα παιδιά. Κοιτάνε το να καταστρέψουν. Εντάξει, γι' αυτό θέλω να φύγω από εκεί πέρα να μην βλέπω κανέναν. Δεν έχω δει καμιά βαθιά μέσα να μπω. Και στο μνήμα μέσα να μπω. Λυπάμαι για πάντα, όποια και να είναι. Μισό λεπτό, παιδιά. Η Βιργινία μιλάει. Να ποινικά μητρώ από τα υπόλοιπα παιδιά. Ο ένας μπαίνει στην ελευσίνα. Κάτσε, κυρία μου. Ένα διαμάντι. Έτσι στον αέρα, δηλαδή είμαι έτσι. Παιδί μου, η γυναίκα που παίρνει. Η γυναίκα, παιδιά, συγγνώμη, να τρελαθούμε όλοι. Η γυναίκα που παίρνει τηλέφωνο και λέει για την κυρία εδώ ότι έχει τρία παιδιά και ο ένας είναι φυλακή και ο άλλος κλέφτης και ο άλλος έτσι. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, είναι ψυχοπαθής η γυναίκα που παίρνει πάτε τηλέφωνο. Πάτε την αστυνομία, ρωτήστε για τα δύο αγόρια μου τα άλλα που έχουν ακόμα. Υπάρχουν, τι να πω, ίσως υπάρχει κακοήθεια. Μπορείτε να πάτε στον ίδιο το διοικητή, επειδή τον ξέρω. Θα ρωτήσατε τι παιδιά έχω. Και θα σας πει εκείνος. Ο μοναδικός που έκανε αυτό το λάθος είναι εκείνο το παιδί. Μας. Κανένα άλλο. Βιργινία μου, μισό λεπτό να μιλήσει η Βιργινία. Σας παρακαλώ, προσπαθεί τόση ώρα. Θα βγάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, το είπατε, κυρία Παυλέα. Αυτή είναι μια φάλα. Ορίστε, Βιργινία. Πιο πολύ, αυτοί που στρέφουν εναντίον τα παιδιά στον πατέρα του είναι η ίδια γειτονιά. Ο κόσμος. Δεν τον θέλουν καθόλου. Δεν τον θέλει η γειτονιά τον άντρα σου. Αυτοί στρέφουν εναντίον στα παιδιά του. 23 χρονών κοπέλα ήταν. Να κάνω τι πατέ. Γιατί να τον πάρω και να φύγω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, δεν έχω ανάγκη κανέναν, δεν φοβάμαι εγώ κανέναν.
Εμείς είπαμε για μια δουλειά για να μπορέσετε να ζητήσετε να συνεχίσουμε καλά, τη συζήτησή μας πιο επικοδομητικά. Σωστά. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα μεταφερθείτε σε ένα άλλο σπίτι. Αυτό τελείωσε, έληξε. Τα παιδιά ήδη έχουν τρόπο και έχουν εξασφαλίσει πολλές καινούργιες εργασίες. Τα ίδια θα επιλέξουν ποια θέλουν από όλα να δεχτούν. Από όλες τις προσφορές που υπήρχαν. Ωραία. Και νομίζω ότι θα μπει, όπως είπατε κι εσείς, στο αυλάκι το νερό. Σε μία τάξη. Έτσι, σε μία τάξη, με εγώ ασφάλεια. Εγώ θα πρότεινα σε αυτή τη συνθήκη την καινούργια. Τώρα αυτή. Δηλαδή, εγώ είμαι η καλή και όλοι οι άλλοι είναι οι άχρηστοι. Για το Θεό, βρε. Για το Θεό. Ο άντρας μου ήταν τα πιο νέος, ναι, ήταν οξύ δημοσιογράφος. Μα γι' αυτό και εμείς μπερδευτήκαμε. Είναι πολλά αυτά τα τηλέφωνα. Ναι, ναι. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, συγγνώμη, το οποίο τώρα. Είναι όχι η γιαγιά μου, όχι η κούκλα μου, όχι, όχι. Εγώ φταίω. Συγγνώμη, ήταν... δεν ήταν σωστό τώρα αυτό που είπε αυτή η κυρία. Οτιδήποτε ήταν... και αν ήταν. Λυπάμαι, είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Μην απολογήσει για την. Να σου πω κάτι. Κούκλα μου, ευτυχώς που έγινε αυτό το πράγμα. Ήθελε για εσάς και για τα παιδιά να μιλήσει καλά. Εμείς λέει δεν την αφήσαμε. Να ολοκληρώσει. Ξεκινούμε στη συνέχεια για εσάς θα μίλαγε καλά. Τα άλλα που είπε είναι που ήθελε να δηλώσει. Θέλετε να σας φέρω... Αφήστε το τώρα, έχει λήξει το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για όνομα του. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν αρκετά και καταλαγιάσει και ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Η πιο παραπονεμένη από όλους είναι η Βιργινία, η οποία και περιμένει το παιδάκι και έχει ήδη... ένα παιδάκι, 4 ετών, θέλεις δουλειά, αλλά να σου πω και την ταπεινή μου έτσι, συμβουλή, όταν ακούω γυναίκα να ζηλεύει τον άντρα της... Λοιπόν, αυτό δεν προλάβαμε να το θίξουμε καθόλου. Έτσι, αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Και να μην με φέρεις εμένα. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να ζηλεύεις κανέναν. Κοίτα τώρα αφού έκανες τα παιδάκια σου, να δεις πώς θα τα βγάλεις πέρα. Θες και να δουλέψεις? Ναι. Μάλιστα. Έχουν από όλες τις προσφορές εργασίας που έχουμε, νομίζω ότι και για τη Βιργινία αξίζει να... γιατί σας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία και θα τηλεφωνήσετε με όλους τους ανθρώπους που προσφέρθηκαν. Οπωσδήποτε. Οπότε, ίσως θα έχετε στο νου σας και μία δουλειά για τη Βιργινία. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Να συμπληρώσετε, αν υπάρχει κάτι ένα που θέλετε, μια τελευταία αυτή τη γιαγιά, φράση. Την αιώνια Ελληνίδα. Με αυτό θα ήθελα και εγώ να κλείσουμε. Την Ελληνίδα, μπράβο, Μιχάλη. Τη μάνα, τη γιαγιά που έχει το μακάρι θάρρος να υπήρχαν και τέτοιοι κουράγιο. Άνθρωποι. Να είσαι καλά, γιαγιά. Μπράβο, γιαγιά. Μπράβο, γιαγιά, Βαγγελιό. Είστε πολύ άξιος άνθρωπος και σώσατε 6 παιδιά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα 5. Έχει και παιδάκι από τον άλλο γιο. Που και μια παλιά, η μαμά πολύ παλιά έφυγε φράση μακριά. Από μια ταινία κάποτε, ναι, μια παλιά φράση για όλους σας, ας πούμε, πείτε. Μην ξεχνάτε, αύριο είναι μια καινούρια μέρα. Σκάρλετ, πάμε. Να είμαστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επανειδήν. Έτσι, έχετε πολλή δουλειά τώρα, ο κόσμος όλος έσκυψε κοντά σας. Ένα σπίτι, ξεκινήστε. Να πάρω αυτά τα παιδιά, και να τα πάω και μακριά από τον ασπρόπεδο. Μακριά από τον ασπρόπεδο. Γιατί είναι όλη η συμπάθεια. Καλώς. Θέλω. Και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τηλεθεατές μας και για τη βοήθεια που προσέφεραν και σήμερα και την Τετάρτη. Να βρει μια δουλειά γιατί έχει δύο μωρά και πρέπει να τα φροντίσει. Έχεις δίκιο, σου. Οικονομικά έτσι. Και ότι είτε είμαστε κοντά είτε είμαστε μακριά, μια βοήθεια μπορούμε να τη δώσουμε. Σωστά. Και στους δύο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου, Βαγγελιό μου. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Βιργινία. Τόσο μαζί σας ευχαριστούμε για όλα και για το κοινό και για την κυρία Δρούζα και για τον κύριο προπονητή μου. Γεια σας. Είναι καλά που είστε από τόσο μακριά να μας δει. Ο Θεός μαζί σας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Έχω πει τόσες φορές γεια σας. Τόσες φορές έχω πει.